Κυρία Βίκη, μας στέλνεις να περάσουμε στο δικό μας θέμα, έτσι ώστε να το δούμε σε μεγαλύτερο βάθος τι γίνεται και πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τέτοια δεδομένα. Άρα, πού είμαστε? Δεν βλέπω να μας έστειλες κάτι. Α, μας έστειλες κάτι. Εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω, το μοιράζω αυτό. Για να δω. Όχι. Ναι. Βλέπετε ότι είναι καλύτερα να είμαστε σωστά και να μην έχουμε διαφημιστικά. Αν καταλάβαιναν πόσο είναι κουραστικό να τα βλέπετε. Άρα, αυτό είναι εντάξει. Οκ. Okay. Ο Φιλίμων, η Αθηνά, η Κυριακή, η Βασιλική, ο Ιωάννης, είστε όλοι εδώ? Θα μπορεί να διαβάσουν όλοι ή πρέπει να βάλω άλλους? Εδώ, δάσκαλα. Ωραία. Ωραία, ωραία. Άρα, ας αρχίσουμε με αυτούς που είναι. Φιλίμων και Αθηνά. Είναι αλήθεια τελικά? Από ό,τι φαίνεται. Και γιατί δεν το ξέραμε? Διότι δεν το ψάξαμε. Και τώρα που το βρήκαμε? Δεν θα το χάσουμε το τρένο. Ποιο απ' όλα? Είναι ταξίδι στο χρόνο. Με διακλαδώσεις. Τώρα ξέρουμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Τι άλλο? Αυτές οι γνώσεις με αλλάζουν. Τι εννοείς? Μετά τον εκνευρισμό, κατάλαβα ότι πρέπει να εξετάζω την ιστορία μέσω της διδασκαλίας. Δεν θα τα διάβαζες αλλιώς. Και ακόμα, κι αν αυτό έκανα, δεν θα έδινα την ίδια σημασία. Και τώρα είδες τον κομπάν της Μογγολίας. Όπω, αυτό ήταν με υπονοούμενο. Ναι. Δεν ξέρω ποιος μου δακτυλογράφησε αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιος που μου έκανε μια πράξη βαρβαρότητας. Άμα τώρα βρείτε ότι ο δάσκαλος έχει γράψει το τρένο με ε, να μου το πείτε. Άρα α, ι, παρακαλώ, γιατί επειδή μιλάμε για μια εποχή που είναι πιο παλιά, δεν είναι τώρα που θα μου βάλετε μια καινοτομία με τρένο με ε. Κυρία Βίκη, αυτό δεν το είδατε? Γιατί αποκλείεται να το γράψεις εσύ έτσι. Όχι. Τι να πεις τώρα, τι να πεις, εντάξει. Άρα, αλφα, γιώτα, εδώ περιμένω. Μην νομίζω ότι θα αλλάξω σελίδα μέχρι να το δω. Θα αντισταθώ. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Τι θες. Μπράβο. Τώρα είμαι εντάξει, τώρα μπορώ να αλλάξω και σελίδα. Μήπως είναι 23, 24, τι είναι? Ναι, ξέρω, σας το έχω στείλει. Οκ. Okay. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι η αναφορά της συζήτησης που έχει ο Φιλίμωνας με την Αθηνά, εδώ είναι βέβαια ότι τώρα ξέρουν τι γίνεται με το Orient Express, ξέρουν ακριβώς και για το θέμα του Γκομπάν, γιατί το έχουμε δει και σε ένα ειδικό μάθημα. Θα ήταν καλό αυτό να το στείλεις και σε άλλους, γιατί είχαμε κάνει και Go και με την Θεοδώρα. Και πάμε τώρα στην επαφή με το άγνωστο. Άρα θέλω να καταλάβετε σιγά σιγά αυτό που γίνεται, είναι ότι δεν έχει ενδιαφέρον που τα προβλήματα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι παλιά στην αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, όλα τα εγκλήματα που έχουν υποστεί, τον εχθρό με την Τουρκία, τις εκκλησίες που ανατινάζουν, αλλάζουν σε τζαμιά, δεν έχει ενδιαφέρον να καταλαβαίνετε ότι τελικά αυτά είναι της επικαιρότητας και τώρα. Γιατί τώρα που ζείτε το θέμα της αλλαγής, και από το μουσείο περάσαμε στο τζαμί, δεν είναι κάτι που είναι πλέον θεωρητικό και το διαβάζετε από βιβλία ιστορίας, είναι αυτό που γίνεται τώρα. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι πώς το αντιμετωπίζετε. Άμα το δείτε ότι αυτό το πράγμα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ζωής σας, εντάξει, είναι ένα θέμα. Άμα το δείτε ότι αυτό το έχουν κάνει και παλαιότερα, δηλαδή το συζητάμε και για το 34 και για το 64. Το άλλο που ήθελα να σας πω, δεν είναι, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, αστείο σε συνεντεύσεις που δίνουμε για το θέμα της επικαιρότητας μέσα να βάζουμε και το θέμα της τραπεζούντας και αυτό να προκαλεί μάλιστα και ενδιαφέρον την ώρα που εμείς συζητάμε για γεγονότα του 2013 και μιλάμε και για πράγματα από το 1964, ενώ βέβαια αρχικά η συνέντευξη αφορούσε μόνο αυτά που είναι αυτές τις τελευταίες ημέρες. Κανένας από εσάς δεν χαμογέλασε όταν άκουσε μέσα στη συνέντευξη
Πού ήταν αυτό, Βίκυ, με την Κυκή ήταν, με την Ξάνθη. Ναι, με την Κυκή στην Ξάνθη. Ξάνθη, άρα μιλούσαμε και για αυτό το θέμα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι μερικοί ειδικά προς τα εκεί πρέπει να ακούν αυτές τις συνεντεύσεις και να κάνουν κολοτούμπες επί τόπου. Άρα ελπίζω τουλάχιστον εσείς να το ακούσετε, άμα είναι τουσίς, άμα δεν άκουσαν, και να μην νομίζουν ότι τους λέμε ότι να είναι. Άρα θέλω να καταλάβετε ότι θα το δείτε και μετά στα κείμενα που γράψαμε και σήμερα, δηλαδή αν τα προλάβουμε, είναι ότι πόσο το βαθύ παρελθόν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε, αναλύουμε τα πράγματα τώρα. Άρα, για να δούμε λοιπόν αυτό, ποιος το διαβάζει. Ποιος είναι να το διαβάσει. Κυριακή. Α, περίμενε Κυριακή. Κυριακή, τώρα που σε έχω εδώ. Τσεκά. Δεν ξέρεις τσεκά. Τσεκά. Άμα σε πιάσω. Ευτυχώς που δεν ήταν γραμμένο καγκεμπέ και να με ρωτήσεις τι ήταν. Εντάξει, το μόνο που σε έσωσε. Και είναι καμπεντέ, ε? Εντάξει, θα το αντέξω κι αυτό. Δεν έχει πλάκα όμως να σκεφτείς ότι εγώ σου μιλώ για πράγματα που έχουν σχέση με το παρελθόν σε μια χώρα που ήσουν και εσύ τώρα είσαι σε άλλη και ακούς από άλλον σε άλλη για αυτό που ήσουν. Λέμε τώρα. Δεν θα μας πείτε και εμάς τι ήταν το τσεκά. Παναγία μου, κρατήθηκατε όλοι. Είναι η πολιτική αστυνομία των Μπολσεβίκων, η οποία δημιουργείται ουσιαστικά το 1917, για να μπορεί να εκτελέσει τις οδηγίες που θα δώσουν. Και σιγά σιγά αυτή εδώ ουσιαστικά η τσεκά θα γίνει η ΓΠΟΥ και μετά θα γίνει η ΝΚΒΔ. Αυτές εδώ οι τρεις ονομασίες είναι για την πολιτική αστυνομία μένει. Πολιτική εννοώ όχι την στρατιωτική, με αυτή την έννοια του πολιτική. Άμα θες το ανάλογο από πολιτική αστυνομία, ξέρεις τι είναι στο ναζιστικό καθεστώς. Είναι η Γκεστάπο. Δεν ήταν η στρατιωτική αστυνομία. Άρα καταλαβαίνεις, ας πούμε, πόσο καλοί άνθρωποι ήταν αυτοί. Και βέβαια ο στόχος τους ήταν να εξοντώσουν οποιονδήποτε θεωρούσαν ότι μπορεί να είχε ένα πρόβλημα και γι' αυτό υπάρχει αυτή η αναφορά στον Δόκτωρ Ζιβάγκο. Για τον Δόκτωρ Ζιβάγκο ελπίζω να μην μου ρωτήσεις, Κυριακή, τι έγραφε. Νιέτ. Τέλος πάνω. Σπασίμπα. Πάμε τώρα. Για να συνεχίσουμε. Σιγά σιγά οι γνώσεις άλλαζαν τα δεδομένα της ανθρώπινης μνήμης, αφού ζούσε την επαναφορά. Έτσι, αυτό που θεωρούσε η κοινωνία ένα ξεχασμένο παρελθόν, ερχόταν να ενισχύσει τους αγώνες του μέλλοντος, γιατί η συνέχεια δεν είχε σταματήσει. Αυτό είναι σημαντικό, πρόσεξε, για όλους σας βέβαια. Είναι πολύ δύσκολο να σκεφτείτε πώς μπορεί να αλλάξει η μνήμη από το παρελθόν. Ενώ μπορούμε να το κάνουμε μέσω νοημοσύνης. Δηλαδή, κανονικά η μνήμη σας αποθηκεύει τα νέα δεδομένα. Ωραία. Όταν όμως τα νέα δεδομένα είναι παλιά δεδομένα του παρελθόντος. Εδώ γίνεται ένα φαινόμενο που έχει υποστεί και ο Φιλίμωνας, είναι ότι μαθαίνεις πράγματα του παρελθόντος, ενώ έχουν γίνει, ενώ έχουν τελειώσει και πάλι, έτσι δεν είναι, σου έρχεται ένας εκνευρισμός και λες, ρε γαμώ το πώς έγινε αυτό. Ενώ γιατί είναι αστείο, και γι' αυτό νομίζω και το χάρη και η Αθηνά, αλλιώς το διαψεύδεται, είναι ότι άμα καταφέρνεις και νευριάζεις για ένα παλιό γεγονός που οι άλλοι θεωρούσαν ότι είναι ξεχασμένο, θέλει να πει ότι εσύ ζεις την επαναφορά της μνήμης. Άρα, εκεί πέρα, σε ενοχλεί μια αδικία. Ενώ βέβαια, αν ήσουν μέσα στην άγνοιά σου, γιατί να σε ενοχλήσει η αδικία. Δεν σε ενδιαφέρει. Άρα, η ανθρώπινη μνήμη αλλάζει όχι μόνο από το μέλλον με αυτά που αποθηκεύει
και ουσιαστικά τα κάνει την ώρα του παρόντος, είναι ότι το παρόν μπορεί να επηρεάζεται από το βαθύ παρελθόν και τότε αυτή αλλάζει. Πάμε λοιπόν, οι πιο νέοι κατάλαβαν. Οι πιο νέοι καταλάβαιναν όλο και καλύτερα το έργο των παλιών και έβλεπαν ότι έπρεπε και αυτοί να μπουν σε αυτόν τον διαχρονικό αγώνα, γιατί η απελευθέρωση περίμενε υπομονετικά τους αγωνιστές της επόμενης φάσης ενάντια στη βαρβαρότητα. Αυτό έχει σημασία ειδικά όταν λέτε ότι ασχολείστε με θέματα γενοκτονίας. Γιατί άμα η γενοκτονία έχει γίνει, ξέρω εγώ, το 15, το 19, το 1884, το 1904, το 1908, δεν υπάρχει κανένας από εμάς που ζούσε τότε. Άρα ήμασταν όλοι αγέννητοι, στη συνέχεια ήμασταν μικροί. Μετά κάποιος μας έμαθε ότι πρέπει να αντιστεκόμαστε σε αυτό και μετά θεωρούμε ότι είμαστε και έμπειροι σε αυτό το τομέα και πρέπει να το περάσουμε στους επόμενους. Αυτή εδώ η σκυταλοδρομία για γεγονότα του παρελθόντος έχει τεράστια σημασία στο πώς εξελισσόμαστε χάρη σε αυτήν τη συλλογική μνήμη. Και είναι αυτό που δεν θέλει καθόλου η βαρβαρότητα. Η βαρβαρότητα θα μας ήθελε ο καθένας μέσα στο κελί του και να μην έχουμε επαφή με τους άλλους. Κατά συνέπεια θα έσβηνε και η μνήμη. Εμείς το κάνουμε αυτό, εδώ έχετε για τους νέους μαθητές, τους παλιούς μαθητές κτλ. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορείτε να περάσετε στο επόμενο στάδιο και να δείτε πώς αυτά μεταφράζονται με πράξεις και με δράσεις. Πού είμαστε τώρα, Βίκη, στο 25? Μάλιστα. Ωραία. Πάμε. Η συνέχεια του αγώνα. Okay. Όποιος έζησε... Ναι, μπράβο. Όποιος έζησε τον σιδηρόχρονο, ξέρει ότι δεν ήταν ένα απλό ταξίδι, αλλά μία επαναφορά που δημιουργήθηκε από την πολυκυκλικότητα για να δουν διαφορετικά τα σύνορα και να αγαπήσουν τους λαούς που υπέφεραν λόγω της ανταλλαγής πληθυσμών. Γιατί δεν ήταν παρά ένα έγκλημα ειρήνης, μια πράξη βαρβαρότητας. Και μετά από χρόνια, όσοι ανακάλυπταν την αλήθεια του παρελθόντος, ήξεραν πια ότι ο αγώνας είχε αρχίσει εδώ και καιρό, χωρίς ποτέ να έχει σταματήσει. Okay. Θα ήθελα απλώς ένα ακόμα μετά το έγκλημα ειρήνης, για να το ξεχωρίσουμε από την πράξη βαρβαρότητας. Αυτό που μας διάβαζε τώρα η Στέλλα, η οποία... τώρα, Στέλλα, πρέπει να αποφασίσεις αν το έζησες ή όχι. Δηλαδή, ότι δεν ήσουν ακριβώς εκεί, αλλά τώρα ότι έχεις αρχίσει να το μελετάς, μάλιστα με ένα τρέχον... Το ζω, δάσκαλε, και κάθε φορά που τα διαβάζω τα κείμενα, να τριχιάζω, δηλαδή το βιώνω. Ναι, αλλά το βιώνεις και με έναν τρόπο του εξωτερισμού, εφόσον την Τρίτη έχεις κάνει σταθμό. Ναι, ναι. Και βαγόνια που προσθέτονται. Και την άλλη Τρίτη πάλι θα πάρω το τρένο. Λοιπόν, το που έχει σημασία, αλλά τώρα νομίζω επειδή απάντησες με αυτόν τον τρόπο θα το καταλάβεις ακόμα καλύτερα, είναι ότι μπορεί να μην ήσουν στον πρώτο, μπορεί όμως να είσαι μελετώντας το κείμενο και να νιώθεις πως ένιωθαν στον πρώτο, αλλά το θέμα τώρα είναι αν μπορείς να επινοείς πώς θα νιώθεις στο επόμενο. Και βέβαια στο επόμενο, στο σιδηρόχρονο, σίγουρα θα υπάρχουν όργανα μουσικής. Ωραία. Να τα λέμε έτσι, Στέλλα, εντάξει, γιατί τέλος δεν είναι προετοιμασμένοι οι άλλοι και ξαφνιάζονται. Αυτά είναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο 6, Βίκη. Ναι. Το μάθημα της ιστορίας. Άρα, Ιωάννης και Κυριακή. Ο Ιωάννης είναι εδώ. Άμα δεν είναι εδώ, είναι λίγο πιο δύσκολο. Μπορεί να κάνει ερώτες ο Ιωάννης πάνω στην πισίνα. Νομίζω δεν είναι εδώ ο Ιωάννης. Θα διαβάσει κάποιος άλλος. Διαβάζω. Κωνσταντίνος. Ωραία. Πάμε, Κωνσταντίνο. Θυμήθηκα καλή. Γιατί το χαρήκαμε. Σας έχασα, ξαναπείτε μου. Η Βίκη σου είπε κάτι θετικό. Ναι. Α, εντάξει. Ωραία. Συνέχισε. Θυμήθηκα καλύτερα τι είχαμε κάνει
και αντιλήφθηκα πόσο ανθρώπινο ήταν. Όλοι μαζί, από όλες τις μεριές του ελληνισμού, βρεθήκαμε για να ζήσουμε αυτήν την αλλαγή κύκλου. Τώρα κατάλαβα ότι ήταν μόνο μια προετοιμασία μιας άλλης υπέρβασης. Σκέφτηκες και εσύ την Κωνσταντινούπολη. Ειδικά τώρα. Είδες πως ήρθε το βαθύ παρελθόν να μας βοηθήσει. Μέσω ενός παρελθόντος που ζήσαμε. Μα και στην Κωνσταντινούπολη πήγαμε. Πήγαμε σαν τους ανιχνευτές. Ενώ επιστρέφαμε στο παρελθόν για να ζήσουμε πιο βαθιά το μέλλον. Και τώρα τι γίνεται. Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Το μάθημα της ιστορίας συνεχίζεται. Άρα εδώ αυτό που μας διαβάζουν ο Κωνσταντίνος και η Κυριακή είναι λίγο πιο περίπλοκο και θέλω να το σκεφτείτε με τον εξής τρόπο. Αυτοί που μπήκαν στο σιδηρόχρονο και μπήκαν νέα οριστιάδα και μετά φύγαν Αλεξανδρούπολη και ξαναγύρισαν νέα οριστιάδα, πρώτα απ' όλα δεν αντιλήφθηκαν όλοι ότι πέρασαν από δύο πόλεις οι οποίες δεν υπήρχαν πριν το 23, επί του πρακτέου, εφόσον ήταν πριν την ανταλλαγή. Άρα, το πρώτο πράγμα που θα μπορούσα να πούμε, θέλω να φανταστείτε, επειδή είδατε και μερικά βίντεο, θέλω να φανταστείτε κάποιος που κάθεται στο σταθμό του τρένου, ας πούμε ότι το έχασε το σιδηρόχρονο και δεν μπόρεσε να μπει μέσα και κάθεται στο σταθμό. Βλέπει λοιπόν όλους τους άλλους να έχουν μπει μέσα, βλέπει τη Ραλού και τη Χρύσα να κοιτάζουν από το παράθυρο και φεύγουν. Και μετά τους βλέπει να επιστρέφουν. Αυτός δεν έχει κουνηθεί. Τώρα κατεβαίνουν αυτοί που μπήκαν. Είναι πολλοί από εσάς που πιστεύουν ότι απλώς αυτός ήταν ένας κύκλος. Αλλά ήταν αλλαγή κύκλου. Με ποια έννοια. Αυτοί που βγήκαν δεν ήταν πια οι ίδιοι με αυτούς που μπήκαν. Άρα αυτός που έμεινε επί τόπου, που θυμίζει λίγο το πείραμα της σχετικότητας με τον παρατηρητή, αυτός που έμεινε επί τόπου είδε άλλους ανθρώπους. Και αυτό επειδή το είδαμε και πώς έβγαιναν, στην πραγματικότητα στην αρχή είχαν όλοι λίγο το άγχος και πώς θα πάει η παράσταση, πώς θα γίνει αυτό το θέμα, και μετά όταν βγήκαν υπήρχε αυτή η μεγάλη χαρά. Αυτή τη μεγάλη χαρά δεν μπορούσε να την έχει κάποιος που καθόταν στο σταθμό. Άρα, εδώ λοιπόν κάνουμε μια αναφορά σε κάτι που έχουν ζήσει, αλλά το ξανααναλύουν. Μετά θυμούνται ότι έχουν πάει στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, εδώ τώρα, Κωνσταντίνε, εσύ δεν το έχεις κάνει, αλλά φαντάζομαι την επόμενη φορά που θα πάμε Κωνσταντινούπολη, κάτι θα βρεις, καμιά πτήση μέσω Φιλανδίας. Ναι, ναι. Και εδώ όμως να ξέρεις ότι αυτό που διαβάζεται, Κωνσταντίνε, έγινε. Δηλαδή, είμαι όντως στην Κωνσταντινούπολη και μετά. Και είναι πολλοί από εδώ που ακούν που το έχουν κάνει. Άρα, αυτό που έχει σημασία, και όχι μόνο μία φορά κιόλας, αυτό που έχει σημασία είναι ότι κάτι που έχει σχέση με την ανταλλαγή. Κάναμε μία πορεία που κανονικά είναι ένα πήγαινε έλα στο ίδιο σημείο, εφόσον επιστρέφαμε στη νέα οριστιάδα, όχι στην οριστιάδα, στο Καραγάτ. Και με αυτόν τον τρόπο είδαμε πώς ένιωσαν οι άλλοι. Αλλά αυτό που ήθελα να σου πω, Στέλλα, είναι ότι εσύ αυτό που ζεις την Τρίτη είναι το ανάλογο από αυτό που έζησαν οι ηθοποιοί μέσα στο σιδηρόχρονο για να καταλάβουν πώς έζησαν οι άλλοι το 23. Άρα, άμα το ξαναπιάσουμε από το 23, μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι να μπαίνεις σε ένα τρένο επειδή σε ανάγκασαν ή να μπαίνεις σε ένα τρένο επειδή το θέλησες. Εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ότι έτσι συνεχίζεται το μάθημα της ιστορίας, γιατί τώρα ακόμα και αυτοί που παίζουν μέσα αναρωτιούνται πώς μπορεί να πάει η συνέχεια. Άρα, κυρία Βίκη, 27. Μάλιστα. 27. Βέβαια, τους θα στέλνεις αυτά, εντάξει, τα έχουν όμως. Ναι, ναι, θα στέλνω στο chat. Okay. Γιατί μετά μου έχουν παράπονα, ειδικά η Αθηνά δεν τα έχει, τα κλείνει, δεν προλαβαίνει κτλ. Ξέρεις πώς είναι. Λοιπόν, ποιος διαβάζει γιατί ξεχάσαμε. Γιατί ξεχάσαμε ότι στην Τραπεζούντα τα εγκλήματα του Ερυθρού Σουλτάνου έσβησαν το 1896 την αρμενική κοινότητα επειδή μέσα στα τζαμιά έλεγαν ότι οι Αρμένοι
ήθελαν να αφανίσουν τους μουσουλμάνους. Κι όμως, αυτή η απλοϊκή προπαγάνδα ήταν αρκετή για να ξεκινήσει η διαδικασία που θα οδηγούσε σε αυτό που ονομάστηκε γενοκτονία. Είχαν σχεδόν 20 χρόνια για να προετοιμαστούν, αλλά κανείς δεν είχε καταλάβει αυτό που ετοίμαζε η βαρβαρότητα της Τουρκίας. Όμως οι αθώοι δεν προστατεύτηκαν και έγιναν θύματα. Ωραία, Μελπομένη. Πρώτα απ' όλα, ο Φιλίμωνας πού είναι? Εδώ, δάσκαλε. Ένα πράγμα. Εδώ όταν διάβασες αυτό το κείμενο ή όταν το διάβασε τώρα η Μελπομένη, νευρίασες? Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την προηγούμενη φορά. Ναι, αλλά ρωτάω, νευρίασες όμως? Ναι, μου βγήκε. Μπράβο. Όμως είναι καλό με ποια έννοια. Τώρα νευρίασες σαν να ήσουν Αρμένιος. Ναι. Καταλαβες. Το άλλο ναι, που νευρίασες σαν να ήσουν Πόντιος, σαν να ήσουν στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντα. Έχει σημασία αυτό. Όταν το διαβάζεις αυτό, είναι ότι το 1876, τώρα μιλάω ειδικά για την περιοχή της Τραπεζούντας. Άρα ο κόκκινος Σουλτάνος, και ευτυχώς κανένας δεν μου έβαλε Σουλτάνος με κεφαλαίο, γιατί ξέρουμε ότι κάποιοι έχουν τάσεις, και δεν το βάλαμε ότι ήταν ο Αμπτούλ Χαμίδ, βάλαμε τον κόκκινο Σουλτάνο, ήδη είχαν χτυπήσει τους Αρμένιους το 1896. Πρόσεξε τώρα, για το Φιλίμωνα με αγάπη. Μέσα στα τζαμιά, την ώρα της εκκλησίας υποτίθεται για τους πιστούς, τους μουσουλμάνους, έλεγαν μέσα στα τζαμιά ότι οι Αρμένοι θέλουν να αφανίσουν τους μουσουλμάνους. Αυτό του μπορείς να το πιστεύεις, Φιλίμωνα? Δεν σου φαίνεται? Ναι, βάσκαλε. Είναι απίστευτο, αλλά ναι. Αλλά κοίτα όμως που αυτή η απλοϊκή προπαγάνδα λειτουργήσε. Και η γενοκτονία, όταν λέμε το μεγάλο και λέμε το 1915, ενώ κανονικά η γενοκτονία των Αρμενίων είναι 1890, θα μπορούσα να σου πω και 94 μέχρι το 1923, αλλά πες ότι παίρνουμε το 1896, που τώρα αυτό έγινε και το ξέρουμε ότι είναι στη Τραπεζούντα. Μέχρι να φτάσουμε στο 1915, το ξέρεις ότι οι περισσότεροι Αρμένοι δεν έχουν κουνηθεί, δεν έχουν καταλάβει και νομίζουν ότι αυτό είναι ένα μόνο τοπικό γεγονός και ότι θα τους σώσουν ποιοι οι Νεότουρκοι, ποιος ο Κεμάλ, και τελικά έρχεται μετά το όλο θέμα. Και χάνουν 1,5 εκατομμύριο θύματα. Άρα, βλέπεις εδώ, δεν σου λέω τυχαία, δεν είναι για να σε νευριάσω, είναι για να απλώς να θυμηθείς, και χάρηκα που το θυμήθηκες, γιατί εδώ βλέπεις τα 20 χρόνια, στο άλλο είχες νευριάσει με τα 30, που ήταν λόγω της Θεσσαλονίκης, δεν γίνεται. Εδώ, μετά από 20 χρόνια, πάλι δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τη βαρβαρότητα. Δηλαδή, πόσο μεγάλη αδράνεια υπάρχει για να μην μπορείς ο άλλος να σε πείσει ότι, παιδί μου, θα γίνει αυτό, τι κάνεις. Άρα προσπάθησαν μερικοί να κάνουν κάποια τοπική άμυνα κτλ. Με το αποτέλεσμα που ξέρουμε. Άρα αυτό δεν έγινε. Πάμε στο 28. Άρα εγώ λέω, λοιπόν, γιατί ξεχάσαμε. Τώρα, ελπίζω να καταλάβατε γιατί λέμε μετά τα σύννεφα. Γιατί λέμε μετά τα σύννεφα σε αυτό το τίτλο? Για χρόνια οι δικοί μας που είχαν υποστεί τόσες βαρβαρότητες περίμεναν τα σύννεφα για να δουν επιτέλους την αλλαγή. Κρύφτηκαν και άξαν ήδη για να μην βρεθούν από το σύστημα της βαρβαρότητας. Όμως τα σύννεφα πέρασαν χωρίς να το αντιληφθούν πραγματικά. Γι' αυτό μην περιμένεις και εσύ τα σύννεφα. Όλα έχουν φτάσει στο επόμενο επίπεδο και δεν είναι πια θέμα αναμονής. Η αλλαγή δεδομένων δείχνει τη συνέχεια. Ωραία. Λοιπόν, άρα εγώ βέβαια έκανα μια ερώτηση. Η Μαρία ξεκίνησε κατευθείαν να το διαβάζει. Αλλά λέω απλώς ότι καταλάβατε γιατί γράφουμε μετά τα σύννεφα. Όχι. Λοιπόν, το 2005 βγήκε ένα τουρκικό έργο το οποίο λέει «Περιμένοντας τα σύννεφα», και κανονικά η κυρία Βίκη μπορεί να του στείλει, ξέρω εγώ, αυτό που σας είχα στείλει,
τουλάχιστον το τρέιλερ. Και μέσα στο τρέιλερ βλέπετε, μιλάνε όλοι στα τουρκικά και καταλαβαίνετε ότι είναι μια γυναίκα που τελικά εξηγεί ότι είναι Ελληνίδα. Αυτό το έργο έγινε σκάνδαλο στην Τουρκία, γιατί αυτό το έργο συνέχιζε αυτά που έκανε ο Ομέρ Ασέν, που έλεγε «Μα υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε ποντιακά». Και μέσα λοιπόν στο έργο, μιλάει και για το μικρό παιδί που ονομάζεται Νίκος, και άμα το δείτε αυτό, νομίζω θα σας αγγίξει και θα καταλάβετε ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Τουρκία, μπορεί να θεωρείτε ότι σπανίζουν, αλλά είναι ικανοί να βγάλουν ένα ολόκληρο έργο που μιλάει για το τι έχουν υποστεί με την ανταλλαγή πληθυσμών και τι έγινε για αυτούς που έμειναν, παρόλο που λέει επίσημα η κυβέρνηση ότι δεν έχει μείνει κανένας. Αυτό είναι το 2005. Εντάξει. Άρα γι' αυτό αναφέρομαι στο «τα σύννεφα πέρασαν», δηλαδή έγινε αυτό το γεγονός, μπορεί να μην το πιάσαμε όλοι, και λέω «γι' αυτό μην περιμένεις και εσύ τα σύννεφα». Κυρία Βίκη, το βρήκες, τους το έστειλες? Το ψάχνω, δάσκαλα, αλλά έχω καταλάβει για ποιο λέτε. Δεν έχεις καταλάβει, είναι αυτά που στέλνω στο Minder. Αυτό λέω, έχω καταλάβει. Το ψάχνω να το βρω μέσα στα email μου. Εντάξει, οκ, οκ, οκ. Ωραία. Στο ενδιάμεσο εγώ πάω στο 29, μάλλον, ε. Ναι, στο 29. Οκ. Okay. Εδώ λοιπόν τους θέλω. Ήξερες για την ταινία που μιλά για τους δικούς μας που ζουν στα κατεχόμενα? Όχι, και δεν ξέρω τι να πω. Α, περίμενε τώρα όμως. Αθηνά, τελικά την ήξερες? Όχι. Ωραία. Άρα συνεχίζεις και τελικά βλέπεις ότι ο ρόλος σου, ή μάλλον η ζωή σου, πέφτει κουτί με το ρόλο. Πέφτει. Ωραία. Θα σε σηκώσω. Θυμάσαι ότι νευρίασα που δεν μπορέσαμε το 1400 να προετοιμαστούμε για τη συνέχεια? Ναι, βέβαια. Αλλά να ξέρεις ότι ξαφνιάστηκα ευχάριστα. Αλήθεια. Κάνει να ξέρετε ότι είναι αλήθεια. Δεν είναι μόνο ότι το λέει το κείμενο. Ναι. Λέω, Αθηνά, λέω και τα backstage, έτσι, δεν ξέρω. Ναι, 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 βεβαίως. Παρακολουθούν. Αλήθεια. Ναι, διότι είδα ότι αντιστέκεσαι στην αδικία. Με ενόχλησε αυτή η καθυστέρηση που οδήγησε στην άρρωση της Θεσσαλονίκης το 1430. Αλλά μετά κατάλαβες ότι η όλη υπόθεση έχει μεγαλύτερο βάθος λόγω των εσωτερικών αντιπαραθέσεων. Ναι, είδα. Μετά όμως, ανακάλυψες το μέγεθος του κομπάν της Μογγολίας. Και το χάρηκα πάρα πολύ. Μην νομίζετε ότι ο δάσκαλος ξέχασε το μάθημα που θα κάνουμε. Και τι είπαμε, δεν πρέπει να κάνουμε ένα ελάττωμα, να μην προσπαθούμε να παγιδέψουμε το δάσκαλο την ώρα που κάνει τις εξηγήσεις. Γιατί αυτό δεν έχει καλό τέλος. Εντάξει, δάσκαλε. Πώς έγινε αυτό, δάσκαλε, δεν το αντιλήφθηκα. Δεν αντιλήφθηκα αυτό που λέτε, την απόπειρα παγίδευσης. Πνήμωνα, εξήγησε στη συνάδελφό σου, την ηθοποιό, ότι είναι μπουμπουνιέρα. Θα μου πει μετά. Ναι, αφού το έζησες, ρε. Μάλιστα, του έκανες παρατήρηση για το χαμόγελό του και για το ύφος. Τώρα κατάλαβα, δάσκαλε, εντάξει. Θυμάστε τον ενικό και τον πληθυντικό. Ναι, αυτό ήταν τελείως. Ναι. Αυτό λέμε. Το είπαμε διακριτικά μεταξύ μας, να μην καταλάβουν όλοι οι άλλοι. Αναγκάστηκαν όμως να καταλάβουν για να καταλάβω. Ωραία. Πάμε τώρα στο «όταν έκρυψαν τις εικόνες». Όταν έκρυψαν τις εικόνες, κάποιοι είπαν ότι ενοχλήθηκαν, αλλά τελικά άφησαν την αδικία να γίνει. Όμως μερικοί δεν ξέχασαν γιατί είχαν προσευχηθεί στην Αγία Σοφία, έτσι είχαν την προετοιμασία. Διότι κανένας δεν είχε δικαίωμα να καταπατήσει την ιστορία και την πίστη. Και δεν είναι τα αντίγραφα που μπορούν να αλλάξουν τίποτα, ειδικά όταν ξέρουμε από πού έρχεται η πρωτοβουλία. Αυτό κατάλαβαν οι επόμενοι. Λοιπόν, Θεοδώρα, γιατί βλέπω ότι το διάβασες με ένα ύφος μαχητικό, μάλλον κατάλαβες αρκετά από τα υπονοούμενα που έχει μέσα. Νομίζω. Είμαστε εντάξει ακόμα και για τα αντίγραφα?
Ναι, είμαστε. Α, ωραία. Άρα, έγινε κατανοητό από όλους, δεν δίνω εξηγήσεις. Απλώς εδώ αναφερόμαστε στις εικόνες που είναι της Αγίας Σοφίας, αλλά εδώ υπάρχει ένα εσωτερικό πλαίσιο. Εδώ βάζω μόνο Αγία Σοφία και Θεοδώρα, όλοι καταλαβαίνουν Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης. Αλλά είχαμε και Αγία Σοφία και στην Τραπεζούντα. Αλλά πάλι έγινε με τον ίδιο τρόπο. Απλώς το τελευταίο κομμάτι, άρα κάποιος που είναι γνώστης, ας πούμε, θα μπορούσε να πει για ποια μιλάει τώρα από τις δύο, ή μπορεί και τις δύο. Μετά όμως, όταν βλέπεις αυτό με τα αντίγραφα, αυτό είναι μια σπόντα, γιατί όταν μας λέει κάποιος ότι θέλει να κάνει αντίγραφο στη Συρία και ξέρουμε ότι αυτός ο κάποιος θέλει σόν και καλά να πετάξει το πατριαρχείο από την Κωνσταντινούπολη, καταλαβαίνουμε πόσο βοηθάει την υπόθεση. Έτσι δεν είναι, Θεοδώρα? Ακριβώς. Ωραία. Κατάλαβα λοιπόν από το ύφος με το οποίο το διάβασες. Είναι όπως με το Φιλίμωνα. Τελικά βλέπεις Αθηνά, είναι ένα καλό τεστ. Όταν τους βλέπεις ξαφνικά να ενευριάζουν για γεγονότα του παρελθόντος, καταλαβαίνεις ότι αντιστέκονται και το έχουν πιάσει. Είμαστε στο 35, δάσκαλε. Πού είμαστε, στο 35? Και βρήκα και τα link και τα έστειλα. Okay, ωραία. Πάμε λοιπόν με την Κυριακή για τον Κωνσταντίνο. Ο Ιωάννη, τέλος πάντων, όποιος θέλει. Δεν ήξερα ότι μπορεί να παράγει τόση χαρά ένα μάθημα μουσικής. Τώρα δεν το είπες με χαρά τώρα, ρε φίλε. Δεν ήξερα ότι μπορεί να παράγει τόση χαρά ένα μάθημα μουσικής. Πες το, λες, θα βάλω την Κέτη να το διαβάσει. Κέτη, είσαι εδώ. Πού είναι η Κέτη? Είναι εδώ η Κέτη, η κυρία Βίκη, ή όχι? Ή δεν μπήκε ακόμα? Τέλος πάντων, εντάξει, τέλος πάντων. Εσύ προσπάθησες να το διαβάσεις. Δεν τη βλέπω, αλλά μπορεί να μην μιλήσει. Άρα, Κυριακή, εσύ προσπάθησες να το διαβάσεις σαν να ήσουν σε ένα νηπιαγωγείο και σαν να σου είχε πει μια κυρία να το διαβάσεις με το δικό της το ήχος. Ναι. Okay, το δεν, γιατί δεν έχει ένα νη. Βίκη. Αχ, και θες και πολλαπλασιασμό. Δεν ήξερα ότι μπορεί να παράγει τόση χαρά ένα μάθημα μουσικής. Μη μου λες τέτοια. Πολύ καλό αυτό, πολύ καλό, πολύ καλό μ' άρεσε. Μήπως, Κωνσταντίνε, έχεις κάνει και εσύ μαθήματα και ξέρεις τι είναι να κάνουμε κρυφά μαθήματα στο κρυφό σχολείο του διαδικτύου? Όχι. Ωραία. Πάμε ξανά από την αρχή. Κρυφό σχολείο το διαδικτύο. Όχι, μας λένε ότι δεν υπάρχει. Δεν ήξερα ότι μπορεί να παράγει τόση χαρά ένα μάθημα μουσικής. Μη μου λες τέτοια. Ειδικά όταν το όργανο είναι παραδοσιακό και μιλάει για τα παλιά. Αχ, τι μου κάνεις. Δεν πίστευα πόση συγκίνηση μπορεί να κρύβει ένα σταθερός ρυθμός. Αν ήξερες. Έτσι, όταν τραγούδησα, ένιωσα μέσα μου τη συγκίνηση του μουσικού οργάνου. Άκουσες την ψυχή του. Αυτό κατάλαβα μετά. Αλλά σκέφτηκες και κάτι άλλο. Είναι αλήθεια. Πες, θα το αντέξω. Είσαι σίγουρος? Τέλος πάντων. Γίνεται το ίδιο με την ιστορία. Όταν τη νιώθεις, σ' αγγίζει η συγκίνησή της. Αχ, κάτι τέτοια ακούω και... Πολύ τώρα... καλός. Ξέρεις ότι εγώ τώρα ξαναένιωσα ότι ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο στο Ελσίνκι. Ναι. Ήταν γεμάτο χιόνι και μέσα είχαμε μια αρκετά αχ και βαχ. Γύρω από ένα τζάκι να μαζεύουμε ζέστη για να μπορέσουμε να βγούμε μετά έξω. Μου λες για ζέστη, εδώ έχουμε λιώσει. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Ακόμα είμαστε στο 35 χωρίς θάλασσα. Το λέω για τη Φωτεινή, γιατί κάθε φορά τα ρωτάει τη θάλασσα. Στα 300 χιλιόμετρα είναι η θάλασσα. Κάνουμε. Λοιπόν, 36. Ναι. Ο Κωνσταντίνο, νομίζω ότι και ο Ιωάννης θα το χάρει έτσι όπως το διάβασες, επειδή έχει ζήσει και το ξενοδοχείο, όχι του Παρισίου, αλλά του Ελσίνκη. Νομίζω ότι μια χαρά ήταν. Πάμε τώρα στη Βασιλική και Αθηνά για να δω πώς θα μας το κάνουν αυτό.
Οι νότες τελικά κρύβουν εικόνες. Τότε μπορεί και να τις δείξουν. Ειδικά αν κάποιοι τις έχουν κρύψει. Κατάλαβα τώρα. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Είναι αλήθεια ότι είπατε το... Ναι. Μα δεν φοβηθήκατε. Η στρατηγική ξεπερνά τον φόβο όταν υπάρχει ανάγκη. Μου είναι δύσκολο να το φανταστώ παρόλο που είμαι τολμηρή. Τώρα δεν είναι ανάγκη να το φανταστείς. Όχι. Αθηνά, θα μου ξαναπείς αυτή τη φράση, γιατί δεν έχει το ύφος σου. Α, τι έκανα. Δεν φαίνεται ότι είσαι τολμηρή, ενώ είσαι τολμηρή. Μου είναι δύσκολο να το φανταστώ παρόλο που είμαι τολμηρή. Μπράβο, αλλά βλέπεις μετά το παρόλο πρέπει να το νιώθεις, γιατί είναι η πραγματικότητα με σένα. Ελπίζω να καταλαβαίνεις τώρα το είναι αλήθεια ότι είπατε το τι πρέπει να πει εδώ, έτσι δεν είναι. Ναι, βεβαίως, πατερημό, ναι. Ωραία. Λοιπόν, άρα, για ξανακάνει Βασιλική την στρατηγική. Η στρατηγική ξεπερνά τον φόβο όταν υπάρχει ανάγκη. Μου είναι δύσκολο να το φανταστώ, παρόλο που είμαι τολμηρή. Τώρα δεν είναι ανάγκη να το φανταστείς. Ξέρω ότι είναι αλήθεια. Είναι απόδειξη ότι γίνεται. Και τώρα. Δεν αλλάζει τίποτα για μας. Όχι. Έχει ενδιαφέρον πως το διάβασες. Είσαι πονηρή, Αθηνά. Δεν είσαι μόνο τολμηρή, είσαι και πονηρή. Μα έτσι το ένιωσα για το δεδομένο της εποχής τώρα. Ναι, αλλά εσύ τώρα το μπέρδεψες, γιατί δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα τότε. Εδώ κάνω αναφορά στο παρελθόν. Α. Εδώ έκανες κάτι που είναι σαν αναχρονισμός, καταλάβες. Okay. Μπέρδεψες την έννοια επειδή το ξέρεις τώρα, αλλά φαντάσου ότι αυτό τώρα το λέγαμε, ας πούμε, τον Ιούλιο και δεν είχε αλλάξει τίποτα. Δεν θα το διάβαζες έτσι το και τώρα, έτσι γίνεται. Σωστά. Αυτό που λέει είναι απόδειξη ότι γίνεται. Εσύ τώρα θα απαντήσεις. Και τώρα. Α. Και τώρα τι κάνουμε. Ναι, ωραία. Τώρα το αντιλήφθηκα. Λίγο το κατάλαβα το πονηρό. Και τώρα. Αλλά μην νομίζω ότι δεν θα κάνουμε και αυτό που θες. Λέμε. Πάντως στη δεδομένη στιγμή έπεσε μέσα. Μπράβο. Ναι. Πάμε. Αλλά είμαι εκτός πλαισίου. Ναι. Όχι. Να είσαι εκτός πλαισίου είναι μια χαρά. Θα σου το πει και η Θεοδώρα, γιατί είναι ένας τρόπος μερικές φορές να βρεις μια λύση. Εδώ απλά μου έκανες έναν αναχρονισμό. Ωραία. Επηρεάστηκες από ένα άλλο κομμάτι του κειμένου, εδώ που δεν είναι. Θα το δεις μετά. Και τώρα? Δεν αλλάζει τίποτα για μας. Αφού άλλαξαν όλα. Όχι όμως το όραμα της απελευθέρωσης. Να είσαι φαλιάρα, κατάλαβες. Εδώ ναι. Δηλαδή όταν ο άλλος τολμάει να σου πει για μας δεν άλλαξε τίποτα, ενώ εσύ είσαι πεπισμένη με αυτά που γίνονται ότι όλα ξανά. Ναι, αλλά γιατί το όραμα της απελευθέρωσης άλλαξε επειδή έβαλαν κουρτίνες. Σωστά. Έτσι. Συνεχίζουμε. Είναι εδώ η καλεσμένη σου. Είναι κρυφή κι αυτή. Δύο είναι. Α, μπράβο τους. Άρα καλώς τους βρήκαμε. Λοιπόν, πάμε μετά. Αφού άλλαξαν όλα. Όχι όμως το όραμα της απελευθέρωσης. Τώρα θυμήθηκα το παλιό τραγούδι. Γράφτηκε μετά. Και πολλοί ξέχασαν ότι αναφέρεται στην ελευθερία της Κωνσταντινούπολης. Άρα, για ποιο τραγούδι μιλάμε, κυρίες μου? Δεν μου έρχεται. Το ξέρω όμως, δάσκαλε. Το ξέρω ότι το ξέρεις. Έχει γεια, πάντα γεια. Ναι. Λοιπόν, άρα να έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Θυμάστε ότι η ηχογράφηση που έχουμε είναι του 1926. Και βέβαια αναφέρεται στην ελεύθερη περίοδο που άρχισε το 18. Άρα καλό να το έχετε στο μυαλό σας και να μην το τραγουδάτε όπως να είναι κτλ. Η Δόμνα Σταμείο έχει κάνει μια καλή εκδοχή. Τα άλλα τα βλέπετε, τα ξαναβρίσκετε άμα δεν έχετε αναφορές για όσους δεν ξέρουν. Άρα είμαστε στο 37. Άρα προσέξτε, από εδώ και πέρα αρχίζει τώρα να υπάρχει ένα μπέρδεμα που είναι η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, όπως το είπαμε με την Θεοδώρα, αλλά μετά καταλάβαμε ότι είναι μόνο για αυτήν. Μετά έχουμε με την Αγία Σοφία της Τραπεζούντας και με περιμένοντας τα σύννεφα υπάρχει μια διπλή αναφορά. Και τώρα μπαίνουμε στις απαγορευμένες εικόνες, οι οποίες μπορεί να είναι απαγορευμένες από τους εικονοκλάστες,
μπορεί να είναι απαγορευμένες από τους Σουλμάνους που δεν θέλουν να έχουν εικόνες σε μία εκκλησία και μετά μπορεί να είναι απαγορευμένες βέβαια και από τους Ραγιάδες που σου λέει καλύτερα να μην πούμε τίποτα. Είμαστε εντάξει, το έβαλα όλο το πλαίσιο. Έτσι για να καταλάβετε καλύτερα το ύφος του Φιλίμων. Πάμε. Φιλίμων και Κυριακή. Ναι. Δεν είναι ξεφτύλα να κρύβεις τις εικόνες και να λες με αυτόν τον τρόπο ότι δεν είναι πια εκκλησία. Όσο μ' άρεσε πώς είπες το δεν είναι ξεφτύλα. Πολύ ωραίο αυτό. Αυτό πρέπει να το κρατήσεις για ηχογράφηση. Γιατί έχει σημασία πώς το λες. Γιατί όταν λες, ας πούμε, αυτός είναι ξεφτύλα, δεν είναι το ίδιο με το να πεις αυτός είναι ξεφτύλα. Γιατί το ένα είναι απλώς μια περιγραφή και το άλλο είναι ότι λες ό,τι και να κάνει, πάλι ξεφτύλα είναι. Άρα εδώ το είπες πολύ σωστά. Εμένα μου φαίνεται εντελώς γελίο. Το είπα ξεφτύλα για να φαίνεται ότι είναι ο Φιλίμωνας που νευριάζει. Είναι γελίο του τύπου εγώ είμαι μέσα σε μια εκκλησία που είναι, θα με συγχωρέσει Αθηνά, τέλος πάντων, από τις πιο γαμάτες της ιστορίας της ανθρωπότητας και απλώς επειδή βάζω κουρτίνες νομίζω ότι είμαι σε τζαμί. Πόσο γελίος πρέπει να είμαι, ρε παιδιά. Δηλαδή με μια κουρτίνα, μπορείς να βάλεις μια κουρτίνα στην ιστορία. Μπορείς να απλώς, επειδή αλλάξεις λίγο το φωτισμό ξαφνικά, όλοι οι άλλοι που είναι μέσα. Α, υπάρχει κι άλλο χιούμορ. Γιατί κανονικά είπαν ότι θα κάνουν αυτή την πρώτη λειτουργία και να σωθούν από τον κορονοϊό. Το θυμάστε αυτό? Ναι, ναι. Μπράβο. Τώρα λοιπόν είχαν 3.000 κρούσματα μόνο από την Κωνσταντινούπολη. Μόνο από όσους πήγαν στην Αγία Σοφία. Ναι, από την Αγία Σοφία, συγγνώμη, ναι, σωστά. Και λέω, δηλαδή, αυτοί πήγαν εκεί μέσα, υποτίθεται, για να τους προστατέψει από τον κορονοϊό και η Αγία Σοφία αποφάσισε, με μεγάλη σοφία από ό,τι φαίνεται, να μην τους προστατέψει, γιατί αυτό που κάνουν είναι βάρβαρο. Και ξαφνικά έχουμε αυτά τα κρούσματα, προσέξτε αυτά που σας λέω, δεν είναι καν τα δικά μου, είναι Τούρκος γιατρός που λέει τι έκαναν. Άρα για να καταλάβετε τι συζητάμε. Ωραία. Άρα μιλάμε μεγάλη επιτυχία και αυτό, να το ξέρουμε. Δάσκαλε, μια που λέγατε αυτό, ένας που ξάπλωσε κάτω απαξιωτικά για να βγάλει σέλφι μέσα στο ναό, μετά από 5 μέρες πέθανε ανεξήγητα, χωρίς προηγούμενο πρόβλημα. Εντάξει, μην γελάς για έναν θάνατο. Εντάξει, κοίτα, εμένα όταν οι βλάκες πεθαίνουν δεν γελάω. Αλλά καταλαβαίνω γιατί σου βγαίνει αυτό, αλλά είναι άλλο θέμα. Εγώ προς το παρόν μιλάω μόνο για τους μολυσμένους και όχι να μιλήσω για θάνατο, γιατί από τη στιγμή που μπαίνει ο θάνατος πρέπει να το σεβόμαστε. Εγώ ήθελα απλώς να κάνω μια κριτική στην αιτιολόγηση. Λένε, θα πάμε εκεί, θα κάνουμε προσευχή και θα μας βοηθήσει αυτό για να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό. Και λέω, το κάνατε πάνως, έγινε, και τελικά ο κορονοϊός δεν το έμαθε. Εκεί είναι που λέω ότι είναι ξεφτύλα. Τώρα εγώ δεν θέλω να υπάρχουν θύματα, ούτε να είναι μολυσμένοι άνθρωποι, αλλά είναι βλακεία, δηλαδή, γι' αυτό το λέω με αυτή την έννοια, την ξεφτύλα που λέει ο Φιλίμωνας. Αλλά είναι και αυτό. Τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτό είναι το επίπεδό τους. Τι ντροπή να έχουμε όμως τέτοιους εχθρούς. Δεν τους επιλέξαμε. Αυτοί ήρθαν στα μέρη μας. Ένα πράγμα. Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό, πραγματικά, Φιλίμωνα, την ντροπή να έχουμε όμως τέτοιους εχθρούς? Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Όχι, δάσκαλε. Αυτό φαντάστηκα. Γιατί είδα πως το διάβασες. Εμένα είναι κάτι που με απασχολεί. Δηλαδή, λέω, ρε γαμώτο, ασχολούμαστε με χρονοστρατηγική, τουλάχιστον να είχαμε αξιόλογους εχθρούς. Όχι τέτοιες ξεφτύλες. Δηλαδή, αχ, Παναγία μου, ούτε να διαλέξεις τους εχθρούς δεν μπορείς μερικές φορές. Εδώ είναι τόσο ξεφτύλα και λες λοιπόν, πες ότι τον νικάς. Γιατί θυμάστε ποια είναι η νοοτροπία στην Άπο Ανατολή. Στην Άπο Ανατολή μπαίνεις σε έναν αγώνα, μόνο αν ο άλλος μπορεί να σε νικήσει και να μπορείς να πεις ότι άξιζε ο αγώνας και εφόσον ο εχθρός είναι κάποιο επίπεδου, κάτι θα μάθεις. Εμείς δεν μαθαίνουμε τίποτα από αυτούς. Πάντοτε είναι αυτοί που μαθαίνουν από εμάς και εμείς έχουμε αυτό απλώς αυτή την ντροπή. Και ρωτάω, ειδικά στους Ραγιάδες, δεν ντρέπονται οι Ραγιάδες που έχουμε μόνο τέτοιους εχθρούς?
και πάνω νιώθουν φερμένοι, γονατισμένοι, σκυμμένοι. Λες μα. Άρα, αρχίζουμε τώρα που το σκεφτήκατε. Τι κάνει αυτό το Ζεύς 2, γιατί κάνει τόσο θόρυβο, τι θέλει να πει. Αυτό είναι αληθινή φωνή ή είναι υπερδομή. Εσείς ακούσατε καλά τι είπε, τι είπε ο άνθρωπος. Εγώ δεν κατάλαβα. Okay. Τέλος πάντων, εντάξει, μάλλον δεν είναι συντονισμένο καλά το μικρόφωνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε και όταν θα το βρει θα το πει. Πάμε. Δεν τους επιλέξαμε. Αυτοί ήρθαν στα μέρη μας. Και θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό εξαρτάται και από μας. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Και μάλιστα από τα παλιά. Είναι το ίδιο με την Αγία Σοφία. Μα ο άλλος είναι δικτάτορας. Και πάλι. Σαβούρα είναι. Τίποτα άλλο. Δεν το είχα σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Πίστεψέ με, δεν υπάρχει άλλος. Το έχω ζήσει στο πετσί μου. Ξέρω και έχεις δίκιο. Ωραία. Θέλω και εγώ να πω το Πάτερ ημών. Τότε θα έρθεις μαζί μας. Αυτό θέλω. Ωραία, καλό, καλό. Σου βγήκε μια πολύ ωραία προφορά πάνω στο σαβούρα, Κυριακή. Πολύ, πολύ. Ένιωσε το εμβιωματικό. Είναι καλό, ξέρεις. Τελικά, μερικά πράγματα στη ζωή γίνονται για να μπορούμε να κάνουμε καλό θέατρο. Γιατί για όλα τα άλλα δεν αξίζουν καθόλου. Πάμε, φαντάζομαι, στο 38. Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε τι θα μας κάνει η Made in Finland. Και εκεί που νόμιζα ότι η αποστολή στα κατεχόμενα είχε νόημα από μόνη της, αντιλαμβάνομαι τώρα ότι ήταν μόνο μια προετοιμασία. Έτσι είναι οι υπερβάσεις. Έχουν και διακλαδώσεις. Πάντα. Και πώς προλαβαίνουμε. Δεν. Α, καλά. Πάμε με τον ίδιο ρυθμό. Μα αυτό δεν είναι βάλς. Όλο και κάτι λείπει. Η συνέχεια. Μόνο αν λείπει η συνέχεια δεν θέλεις να σταματήσεις. Αυτό το έχω εμπεδώσει. Αλλά θέλει και αντοχές. Έτσι πάει με το χρόνο. Και τη διδασκαλία. Νοητικό σοκ. Ωραία. Πολύ καλό. Δίνω μερικές εξηγήσεις. Κυριακή, κατάλαβες γιατί λέει τη λέξη βάλς. Ναι, δάσκαλε. Ωραία. Άρα θα τους πεις τους άλλους για τα 3/4 ή θα το κρατήσεις κρυφό. Όχι, να τα πείτε εσείς. Α, κατάλαβα. Η διακριτικότητά σου. Για να πεις σαβούρα πάνω σου μπορείς να το πεις μόνη σου. Είδα, δεν χρειάστηκες βοήθεια. Λοιπόν, όταν λέμε ότι πάμε με τον ίδιο ρυθμό, πρώτα απ' όλα αυτό που αναρωτιέται ο Ιωάννης, τώρα είναι και ο Κωνσταντίνος βέβαια, γιατί και ο Κωνσταντίνος αναρωτιέται αυτό, πώς προλαβαίνουμε να κάνουμε όλες αυτές τις διακλωδώσεις και να είμαστε σε όλα τα μέτωπα. Εκεί απαντάει πολύ απλά, δεν προλαβαίνουμε. Άρα δεν προλαβαίνουμε όμως, ξέρεις γιατί. Γιατί απλώς τα ζούμε ταυτόχρονα, δεν είναι ότι τα χάνουμε. Άρα πάμε με τον ίδιο ρυθμό, αλλά αυτά πολλαπλασιάζονται, ασχολούμαστε όλο και με περισσότερα πράγματα. Και λέει λοιπόν ο Ιωάννης, μα δεν είναι βάλς του τύπου 3/4, αλλά είναι στο όλο και κάτι λείπει, είναι επειδή είναι ακριβώς, δεν είναι 4/4, είναι 3/4, όλο και κάτι λείπει. Και αυτό που λείπει είναι η συνέχεια. Και γι' αυτό λέω, ειδικά στους ανθρώπους που κάνουν τα μικρομαθήματα, μην κάνετε ένα πράγμα που τελειώνετε το μάθημα, σόγγι καλά μετά να το ολοκληρώσετε κτλ. Όπως κάνουμε στο πανεπιστήμιο. Όπου φτάσατε, φτάσατε. Λείπει κάτι, αυτό που λείπει είναι η συνέχεια. Άρα μετά ο μικρός ο μαθητής θα θέλει και τη συνέχεια. Δεν είναι ανάγκη να το ολοκληρώσετε συνεχώς. Δεν είναι επεισόδιο που πρέπει να είναι αυτοτελές. Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Πρέπει να υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που επιτρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο. Και είναι αυτό που βλέπουμε. Και με αυτόν τον τρόπο, τώρα η αποστολή στα κατεχόμενα για τον Κωνσταντίνο, να ξέρεις ότι ο Ιωάννης τώρα το σκεφτόταν μάλλον για την αποστολή στα κατεχόμενα της Κύπρου. Και θεωρούσε ότι αυτό έχει νόημα από μόνο του. Και μετά λοιπόν κάνει αυτή την ομολόγηση. Στο 54, δάσκαλε.
54. Άρα βλέπεις και μάλλον και τη γράφω και πάνω. Ναι, ωραία. Πέρα του ραγιαδισμού. Εδώ τα πράγματα τα βάλατε πιο ξεχαριστά, πιο ανθρώπινα από το στριμωμένο ύφος που κάνετε συνήθως. Πείτε μου, το στριμωγμένο ύφος που κάνετε συνήθως στο όπους είναι για να παιδεύονται οι άνθρωποι όταν διαβάζουν και να πρέπει να φοράνε και γυαλιά και να βάλουν και φακό. Γιατί εδώ το κάνετε ανθρώπινο. Γιατί? Ή σας βγήκε από λάθος εδώ, κυρία Βίκη? Όχι. Είναι το ανάλογο πώς δακτυλογραφείτε. Άρα τελικά τα δάχτυλα έχουν και αυτά ευθύνες. Εντάξει, τώρα που ξέρουμε ότι αυτό είναι πιο ανθρώπινο, θα κρατήσουμε αυτό. Πιο ανθρώπινο. Να ξέρεις, το πιο ανθρώπινο είναι όταν είναι κεντραλισμένο το όνομα του ανθρώπου. Αλλά τέλος πάντων, εδώ θα το αντέξω. Πάμε. Γιατί να υπάρχει τόσος ραγιαδισμός? Διότι είναι το πιο εύκολο. Αλλά ακόμα και τώρα? Ακόμα και τώρα. Ενώ οι γνώσεις είναι προσβάσιμες. Αυτό δεν σημαίνει ότι τις προσέχουμε πάντα. Τότε τι νόημα έχει να λέμε ότι είμαστε αγωνιστές? Ακόμα και τώρα, οι περισσότεροι δεν διαβάζουν αυτά που γίνονται τώρα. Ξέρω. Αλλά θυμάσαι τι λέει. Ναι, λειτουργούμε με αυτά που έχουμε στη στρατηγική και όχι με αυτά που θα θέλαμε. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό είναι το πρόβλημα του μεγαλείου. Να συνεχίζεις να παράγεις νότες μέσα στο θόρυβο της ασχετοσύνης. Η θυσία παραμένει και συνεχίζει το έργο που δημιουργεί το μέλλον, που δεν έχει ανάγκη να προβλέψει. Άρα εδώ, για να είναι κατανοητό σε όλους, κάνουμε εδώ και έμεσες αναφορά σε αυτό, για αυτά που ζούμε τώρα. Έχουμε ανθρώπους που μας ρωτάνε ακόμα εξηγήσεις χωρίς να έχουν διαβάσει το γνήσιο κείμενο, και πρέπει να τους απαντάμε με το γνήσιο κείμενο το άρθρο που γράφει. Και ρε παιδί μου, 5 άρθρα είναι. Δηλαδή με το σχέδιο να τι θα έκανες? Θα ρωτούσες για 20 χρόνια? Ωραία. Κυρία Βίκη, επόμενο. 56. Ωραία. Το ίχνος της τραπεζούντας. Ένα ακούσω. Ποιος μιλάει τώρα? Πώς σκέφτεται την τραπεζούντα όταν βλέπει ένα τραπέζι? Αλλά αυτό ανήκει στην ετυμολογία της ονομασίας της. Αφού αυτό ήταν το σχήμα του βουνού πάνω από την πόλη. Πάνω σε αυτό το τραπέζι παίχτηκαν πολλά παίγνια. Ακόμα και τώρα παίζονταν ένα άλλο επιτραπέζιο παίγνιο που είχε άλλο νόημα. Επειδή η χρονοστρατηγική εξέταζε πια το βαθύ παρελθόν για να αναβαθμίσει την ιστορία της συνέχειας. Ωραία, Κωνσταντίνε, ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα είχες όλα στο μυαλό σου όταν το διάβαζες, άρα ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι όντως η λέξη τραπεζούντα έχει μια ετυμολογία που προέρχεται από την τράπεζα, γιατί όντως υπάρχει ένα βουνό που έχει αυτό το σχήμα πάνω από την πόλη και γι' αυτό ονομάζεται και έτσι και από την αρχαιότητα. Τώρα εμείς θα κάνουμε ένα πολλαπλό παίγνιο. Θα πάμε τραπεζούντα, τράπεζα, τραπέζι, επιτραπέζιο παίγνιο και μπορούμε βέβαια να κάνουμε και την Άγια Τράπεζα. Όλα αυτά είναι γύρω από αυτό το σχήμα και γύρω από αυτό το νόημα. Άρα εδώ είναι ότι το ίχνος της τραπεζούντας ως αυτοκρατορία παραμένει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί, όπως ξέρετε, οι Τούρκοι άλλαξαν το όνομα της τραπεζούντας και το λένε τραπζόν. Γιατί έχει πλάκα? Γιατί η τραπεζούντα έχει κάποια σχέση με τράπεζα. Τραπέζι κτλ. Εδώ ξαφνικά το λες, εγώ θα το αλλάξω. Δεν θα έχει καμία σχέση. Και το ονομάζουν τραπζόν. Και λες, μοιάζει λίγο με το θέμα της Κωνσταντινούπολης ή στην πόλη Ισταμπούλ. Και σε παιδιά, ούτε να βρείτε ένα άλλο όνομα δεν βρήκατε. Θα μου πεις, εδώ ας πούμε, κοντά στα σύνορα τα τεχνητά της Τράκης, το μόνο που βρήκαν είναι να ονομάσουν το πανεπιστήμιο, το καφενείο, τους δρόμους με την ονομασία της Λοζάνης. Λες και δεν μπορούν να βρουν κανένα άλλο. Αυτό είναι... Τι άλλο να έχουμε, ρε παιδιά, τι άλλο να έχουμε. Μετά το 56 πάμε στο 57, είπε εκεί ή όχι? Ναι, δάσκαλε. Okay. Η ελεύθερη τραπεζούντα. Αυτό είναι ένα θέμα
Τώρα κανονικά πρέπει να βάλουμε ή τη Μαρία ή την Κυριακή, γιατί αλλιώς νιώθω ότι κάποιοι θα μου πούν κάτι παράξενα, γιατί έχει και λέξεις. Εγώ θέλω να σκεφτείτε το εξής. Το έχω ζήσει ήδη με την... Το έχω ζήσει όταν ήμασταν μαζί σε μάθημα, ενώ από κοντά. Το έχω ζήσει σε διάλεξη, όταν μάθατε για την Κωνσταντινούπολη που ήταν ελεύθερη. Και λέω πόσο εντυπωσιακό μπορεί να είναι να φανταστείς την Τραπεζούντα ελεύθερη. Τον Ιανουάριο του 1916 άρχισε αυτή η διαδικασία. Εντάξει. Και θα απελευθερωθεί 15 Απριλίου του 1916. Και ρωτάω τώρα, εσείς που παρακολουθείτε τώρα αυτά που κάνουμε τώρα, ας πούμε, ας πάρουμε τη Στέλλα. Στέλλα, το έχεις στο μυαλό σου ότι αυτή η πόλη απελευθερώθηκε? Και χειρότερα ακόμα, ότι απελευθερώθηκε χωρίς μάχη. Αυτό που το πας. Δυστυχώς δεν τα δίνουμε σημασία αυτά, τις νίκες που έπρεπε να κρατήσουμε. Ναι, αλλά κοίτα εδώ, είναι πολύ ξεκάθαρο. Μπαίνουν οι Ρώσοι. Οι άλλοι φοβούνται τόσο πολύ τι γίνεται που φεύγουν. Εγκαταλείπουν την πόλη. Δεν δίνουν καμία μάχη. Στην πραγματικότητα δεν θέλουν καν να δώσουν κάποια μάχη. Γιατί θα το δεις μετά από το 15, ας το διαβάσουμε πρώτα. Να, λοιπόν, κυρία Κυριακή, κυρία Μαρία, κάποιος να το διαβάσει, γιατί... Ναι. Τώρα δεν σε βάζω να το διαβάσεις λόγω του τέλους, αν πρόσεξες. Ναι, δάσκαλε, είδατε, το έχω διαβάσει. Όσο απίστευτο και αν φαίνεται, η Τραπεζούντα απελευθερώθηκε από την εκστρατεία του Ερζερού, που άρχισε το Ιανουάριο του 1916, δηλαδή μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων. Οι Οθωμανοί, που έχαναν παντού έδαφος, εγκατέλειψαν την Τραπεζούντα χωρίς να δώσουν καμία μάχη, ενώ το 1915 είχαν αρπάξει όλα τα σπίτια των χριστιανών για να βάλουν μουσουλμάνους να μετατρέψουν την εκκλησία της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Οι Ρώσοι απελευθέρωσαν την Τραπεζούντα στις 15... Άλλαξες λίγο, εντάξει. Άρα δεν είναι για να μετατρέψουν. Όχι, και μετέτρεψαν. Όταν δεν έβαλαν τους μουσουλμάνους να μετατρέψουν την εκκλησία, γιατί το διάβαζε λίγο παράξενα. Άρπαξαν όλα τα σπίτια των χριστιανών, και δεν υπάρχει λόγος να πάτε να έχετε αλλάξει γραμμή, αυτό είναι συνεχόμενο, για να βάλουν μουσουλμάνους μέσα στα σπίτια των χριστιανών. Αυτή είναι η φράση. Δεύτερο μέρος της φράσης, μετέτρεψαν και την εκκλησία της Αγίας Σοφίας στη τζαμί. Το καταλάβεις τώρα? Ναι, 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 κατάλαβα. Δεν κάνουν κάτι και λείπει κάτι. Όχι, τους έβαλαν απλώς να μένουν στα σπίτια χριστιανών. Βέβαια θα μου πεις, το έχεις ζήσει και στην Κύπρο, δεν είναι κάτι που σε ξαφνιάζει. Αλλά εδώ υπάρχει μια διαφορά. Όταν φεύγουν οι χριστιανοί, εννοεί εδώ βέβαια το κείμενο, όχι μόνο τους Αρμένιους που αυτούς εδώ τους σκότωσαν, αλλά όταν φεύγουν οι χριστιανοί και βάζουν τους μουσουλμάνους, είναι για να γεμίσουν τα σπίτια, αυτό που σου φαίνεται. Δεν είναι απίστευτο? Ναι. Και δεν καταπατούν και τους μουσουλμάνους? Δεν άκουσα? Δεν καταπατούν και τους ίδιους τους μουσουλμάνους? Βέβαια, μα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θυμάστε ότι είναι μερικοί που ήθελαν να βάλουν μερικούς μουσουλμάνους ακόμα και σε μοναστήρια. Το θυμάστε αυτό? Λέει το μοναστήρι είναι κενό, να βάλουμε τους μουσουλμάνους μέσα. Τον ρώτησες τον άλλον να θέλει να μπει μέσα? Εδώ πάνω στο έκαναν με τα σπίτια. Και την Αγία Σοφία σε τζαμί. Άρα, ενώ τα είχαν αρπάξει όλα, κάνουν μια γενοκτονία. Ο στόχος τους είναι να τα έχουν όλα. Εδώ μετά βλέπεις την αλήθεια. Μετά τον Ιανουάριο του 16 που αρχίζει η εκστρατεία του Ερζερού, μετά, για διάβαση, τι κάνουν. Οι Ρώσοι απελευθέρωσαν την Τραπεζούντα στις 15 Απριλίου 1916 υπό την διοίκηση του Νικολάη Νικολάεβιτς Μλάτσι και του Νικολάη Νικολάεβιτς Γιουντιένιτς. Όμως η Επανάσταση του 1917 διέλυσε το Ρώσικο στρατό και ακύρωσε τα πάντα. Αυτό δεν είναι απίστευτο. Λοιπόν, είναι μερικοί που θεωρούν ότι αυτό είναι απλώς ένα timing και έτυχε έτσι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Θα το δούμε και στα επόμενα κείμενα. Είναι ένας απόλυτος συντονισμός που τους συμφέρει και τους δύο και γι' αυτό μετά θα οργανωθεί, άρα όπως είπαμε ήδη, η Τσεκά, θα οργανωθεί βέβαια η Γκεπίου, θα οργανωθεί το θέμα με τη συνθήκη Κάρς,
Τώρα αυτά σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Έχουν σβήσει τους ανθρώπους. Πού πάμε, κυρία Βίκη, 58? Μάλιστα. Okay. Κόκκινες επιπτώσεις. Πού είναι αυτό, το βλέπετε αυτό? Και το κάτω. Αυτό εδώ, καταλάβει κάποιος τι είναι αυτό? Φαίνεται καλύτερα έτσι ή όχι? Φαίνεται καλύτερα. Αυτό εδώ είναι η συνθήκη Μπρεστ-Λιτόφσκ, όπου πάνω κάτω η Σοβιετική Ένωση θα αποσυρθεί από διάφορες περιοχές και θα θεωρήσει ότι δεν έχει δικαίωμα να είναι εκεί πέρα και θα έχουμε, αυτό τώρα μιλάμε για πιο μετά. Ελεύθερη τραπεζούντα, τι έκανα, πήγα στο πίσω? Ναι. Ναι, και περίμενε. Okay. Α, επειδή μου κάνει αυτό. Ωραία. Εδώ. Πάμε. Η κόκκινη επανάσταση, ακυρώνοντας όλες τις νίκες της Ρωσίας, βοήθησε έμπρακτα την Τουρκία να ολοκληρώσει τη διαδικασία της γενοκτονίας χωρίς να φοβάται επιπτώσεις. Οι Ρώσοι είχαν φύγει. Όλοι οι χριστιανοί που είχαν χαρεί για την απελευθέρωση μετά από αυτή την αλλαγή θα γινόταν θύματα της τουρκικής βαρβαρότητας, διότι οι ιδεολόγοι τα είχαν βρει και θυσίασαν τους λαούς που είχαν αφαιθεί στο έλεος του Θεού. Η Τουρκία είχε αποφασίσει να λύσει όλα τα προβλήματά της μέσω τριάδας γενοκτονιών. Πες μου ένα πράγμα. Αυτό εδώ, Μαγδαληνή, το είχε συνειδητοποιήσει? Όχι, δάσκαλε. Α, σου ήρθε και εσένα βαρύ, ε? Ναι. Ωραία, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ένα πράγμα. Θα ήταν καλό να το πεις σε μερικούς ανθρώπους που σου μιλάνε, ξέρεις, οι διάφοροι φίλοι και φίλες που έχεις σε διάφορους τομείς και που μας εξηγούν ότι έχουν κάνει μόνο καλές πράξεις. Ρωτάω, ρε παιδιά, το απελευθερώστε το όλο το πλαίσιο. Προσέξτε, υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα θεωρούν ότι μας προστατεύουν. Μα οι Ρώσοι εκείνη την εποχή όντως προστάτευσαν, μόνο που οι Ρώσοι δεν έμειναν Ρώσοι. Άρα, αποδεκάτησαν το στρατό, εξόντωσαν δεν ξέρω πόσους, δεν μπορούσαν πια να είναι στην περιοχή, ούτως ή άλλως μπαίνει το πνεύμα εμείς πάνω απ' όλα, τελειώσαμε για τους άλλους, και ξαφνικά όλοι αυτοί οι χριστιανοί που χάρηκαν, αλλά προσέξτε, εδώ μιλάμε για το 16, άρα είμαστε πριν το 18, που πάλι έχουμε χαρεί. Και αυτό που συζητάμε, που το λέγαμε και με τη Θεοδώρα, είναι ότι το εξής. Αυτοί που πιστεύουν ότι δεν γίνεται να απελευθερωθούν καθεχόμενα, ποιο είναι το γελίο, είναι ότι έχουν όντως απελευθερωθεί και έγινε ξανά ανακατάληψη. Απλώς έχουν ξεχάσει αυτό το πέρασμα. Άρα έχουν ξεχάσει ότι η τραπεζούντα ήταν ελεύθερη, έχουν ξεχάσει ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν ελεύθερη και όταν αναλύουν τα δεδομένα με τα τοπικά χωρίς καμία εμβέλεια σε βάθος χρόνου, λένε όλα αυτά είναι αδύνατο. Και ρωτάω, καλά ρε παιδιά, είναι αδύνατον αυτό που έχει γίνει ήδη? Αλλά βέβαια, επειδή το ξέρουμε και δεν το συνδυάζουμε, δεν καταλαβαίνουμε ότι η ακύρωση από όλες αυτές τις νίκες, γιατί προσέξτε, οι δύο άνθρωποι που σας διάβασε προηγουμένως η Κυριακή, ο ένας από τους δύο, μιλάω ήδη και για τον πρώτο, και ίδιο στην πραγματικότητα, ήταν πολύ καλή στη στρατηγική και πέτυχαν τεράστιες νίκες, πραγματικά. Και άμα το δείτε αυτό, λέτε ρε παιδιά, όλο αυτό ακυρώθηκε επειδή άλλαξε η πολιτική. Και η πολιτική τους ήρθε κουτί στους Τούρκους της εποχής, γιατί μπορούσαν να τα βρουν. Μια χαρά. Πάω στο 59, κυρία. Πάμε εδώ. Εγκλήματα μίσους. Α! Εδώ τώρα η Λουτσία είναι εδώ ή όχι? Ναι. Ναι. Είμαι. Λουτσία, αυτό δεν θα το διαβάσεις. Τον θυμάσαι τον Ανδρέα Σαντόρο? Ναι. Μπρένει. Ωραία. Τουλάχιστον να τον θυμόμαστε καλύτερα, να το πεις και εσύ. Πάμε. Εγκλήματα μίσους, λοιπόν. Στην Τραπεζούντα δολοφονήθηκε ο Ντόν Ανδρέα Σαντόρο το 2006. Και από την τραπεζούντα ήταν, δάσκαλε βοηθήστε μου, ήταν... Άμα βλέπεις το H, φαντάζω ότι είναι ένα H. Ο Χραν Τίνκ, ναι. Που δολοφονήθηκε το 2007 στην Κωνσταντινούπολη.
έπεσαν και δύο θύματα της βαρβαρότητας, που δεν είχε αλλάξει, ό,τι και να έλεγαν οι ραγιάδες. Αλλά δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα μίσους αυτής της κοινωνίας, που δεν ήθελε να αποδεκτεί την ύπαρξη της γενοκτονίας, που είχε διαπράξει ενάντια στους αθώους. Άρα, να ξέρετε ότι στις δύο περιπτώσεις, και το 2006, με τον Δον Ανδρέα Σαντόρο και με τον Χαντίκ το 2007, είναι πολύ νέοι, ακραίοι Τούρκοι, που σχετίζονται με την Αργενάγκον, και να καταλάβετε, ας πούμε, τι τύψεις είχαν, είναι ότι αυτοί που δολοφόνουν, δηλαδή, η μητέρα του δολοφόνου του Δον Ανδρέα Σαντόρο, αυτός είναι παπάς, ήταν καθολικός παπάς που ήταν μέσα στην εκκλησία του και τον σκότωσαν πισόπλατα την ώρα που έκανε την προσευχή του. Η μητέρα του παιδιού που τον σκότωσε, νομίζω ότι αυτός ήταν 17 τέλος πάντων, χρονών, είπε ότι αυτός ήταν το ανάλογο και η συνέχεια του άλλου Τούρκου που, αν θυμάστε καλά, έκανε απόπειρα εναντίον του Πάπα. Το θυμάστε αυτό? Του Τζοβάνι Πάολο Σεκοντό. Ναι, εσύ. Ναι. Κίνος. Ναι. Πώς το λέγανε, αι. Ναι, είναι μάλιστα αυτόν που μετά πήγε να τον δει ο Πάπας και τον συγχώρεσε. Ναι, τον συγχώρεσε και του είπε ο Πάπας ότι χάρη στο μυράκολο τη Φάτιμα, και αυτός, έτσι, πάρα πολύ, πώς μπορώ να το πω, τέλος πάντων, του λέει «Η Φατμέτη γυρεύει εδώ», κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν είχε καταλάβει τίποτε, ουσιαστικά. Σωστά, αλλά να ξέρεις ότι μετά από αυτό πάλι άλλαξε. Δηλαδή αυτός άλλαξε. Είναι απόπειρα δολοφονίας. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό έγινε το 81. Ναι. Η μητέρα δικαιολογεί τη δολοφονία αυτού του παπά το 2006, λέγοντας ότι ο γιος της έκανε τη συνέχεια του άλλου. Mm-hmm. Άρα αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι εγκλήματα μίσους και το κάνουν και για τον Χραντίνγκ. Είναι αυτός εδώ, είναι αρμενικής καταγωγής, άρα είχε μια εφημερίδα και βέβαια τον καθάρισε η Αργενάγκον με τον ίδιο τρόπο. Άρα έβαλαν, ας πούμε, νεαρούλιδες να πάνε να κάνουν τη δουλειά. Μετά αυτοί καταδικάστηκαν. Η Αργενάγκον το μάθαμε πολύ πιο μετά πώς είχε εμπλακεί μέσα σε αυτό το θέμα. Okay. Συνεχίζουμε λοιπόν. Και είναι καλό τελικά για κάθε γλώσσα να έχουμε κάποιον που το διαβάζει στη γλώσσα του και να μπορείτε να νιώθετε καλύτερα την ανθρωπότητα και τη βαρβαρότητα. Πάμε τώρα η ανθρωπιά της ιστορίας. Είμαστε στο 60. Αλλά Φιλήμων Αθηνά. Δεν ήξερα για αυτά τα εγκλήματα. Α, περίμενε. Τα ήξερες ή δεν τα ήξερες? Δεν τα ήξερα, δάσκαλε. Άρα και η ζωή σου έρχεται κουτί με το ρόλο σου. Ναι. Okay. Καλώς. Πάμε ξανά για να μπορέσει η Αθηνά να σε πιάσει. Δεν ήξερα για αυτά τα εγκλήματα. Δεν προσέχουμε τα πάντα. Έπρεπε όμως. Ειδικά για αυτά τα θύματα. Έχουμε ο καθένας τα δικά μας. Μόνο που αυτή ήταν αθώη. Ο παπάς δολοφονήθηκε από πίσω την ώρα που ήταν γονατισμένος μέσα στην εκκλησία. Αυτό θέλω να σου πω. Και ο δημοσιογράφος έλεγε απλώς την αλήθεια. Κατάλαβες τώρα γιατί με ενοχλεί? Ναι, έχεις δίκιο. Δεν είναι μόνο η ιστορία που παλεύει, αλλά και οι άνθρωποι. Απλώς παταλάμε χρόνο. Και δεν προστατεύουμε τους αθώους. Ξέρω. Αυτό μαθαίνω τώρα. Το βλέπω. Και με βάζει στη θέση μου. Είναι η ανθρωπιά. Εδώ βέβαια ο Φιλήμωνας εννοεί ότι είναι η ανθρωπιά που σε βάζει στη θέση σου. Δεν είναι ότι ο Φιλήμωνας κάνει κάτι το αρνητικό. Απλώς το υπενθυμίζει ποιος είναι ο ρόλος μας όταν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ... Πάμε στο 81, δάσκαλε. Okay. Ωραία. Μην ξεχνάτε, γιατί κάποιος διάβασε μερικά πράγματα
τα ηχογράφησε μια χαρά, ενώ άλλοι που είναι σε ντουέτα δεν τα έχουν κάνει ακόμα. Λέω εγώ τώρα. Δεν λέω τίποτα άλλο. Πέρα της περιοχής. Άρα, διαβάζουμε εδώ. Εδώ η περιοχή είναι βέβαια μια αντιπαράτηση περιοχή τόπος κτλ. Ποιος διαβάζει, ποια διαβάζει. Αν βλέπεις μόνο την περιοχή, περιορίζεσαι στη γεωγραφία και ξεχνάς την ιστορία, ενώ αυτή έχει το ανθρώπινο κομμάτι της φύσης. Μόνο η ιστορία έχει μέσα της αρκετό βάθος για να μπορεί να ενσωματώσει το παρελθόν χωρίς να το ξεχάσει, για να παράγει το μέλλον χωρίς να σταματήσει η συνέχεια. Η μνήμη της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας ζούσε ακόμα μέσα μας, γιατί το βυζαντινό πνεύμα συνέχιζε να παράγει έργο των ορίων. Ωραία. Αυτό που μας διάβασε τώρα ο Παντελής είναι σημαντικό με ποια έννοια. Πρώτα απ' όλα, Παντελή, θυμάσαι ότι το Βυζάντιο είναι πραγματικά μία έννοια που απορρίπτει την έννοια της γεωγραφίας. Γιατί άμα πεις, ας πούμε, το Βυζάντιο έτσι, πρέπει αμέσως κάποιος να σου πει για ποια εποχή μιλάς, για ποιο Βυζάντιο και ποιο μέγεθος. Το άλλο είναι ότι, όντως, αυτό που λες στην αρχή, ότι άμα βλέπεις μόνο τη γεωγραφία, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι απλώς ένα τοπίο. Τι είναι αυτό που μπαίνει στην ιστορία. Αυτό είναι το ανθρώπινο κομμάτι της φύσης. Η φύση, και βέβαια μια χαρά, λειτουργεί και χωρίς εμάς. Δηλαδή, φανταστείτε ένα χώρο που δεν έχει πατήσει κανένας άνθρωπος, συνεχίζει κανονικά να υπάρχει η γεωλογία, η βιολογία, ό,τι θέλετε, και δεν ξέρουμε καθόλου τι έχει γίνει. Όταν μπαίνει η ιστορία, θέλει να πει ότι υπάρχει μία δράση του ανθρώπου που θα καταγράψει κάτι. Μπορεί αυτός να καταγράψει απλώς ότι πήγε για διακοπές εκεί. Μπορεί να είναι συγγραφέας και να μας περιγράψει ένα ταξίδι του σε μερικά σημεία που δεν είχε πατήσει ποτέ κανένας. Μπορεί να είναι εξερευνητής. Αυτό είναι το ανθρώπινο κομμάτι. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί αν θυμάστε καλά, θυμάστε ότι υπάρχει έκφραση «ανθρώπινη γεωγραφία». Ή δεν το ξέρετε. Κυρία Βίγη, το ξέρεις εσύ που είσαι φιλόλογος? Εγώ όχι, δεν το ξέρω. Λέμε ανθρώπινη γεωγραφία, δεν ασχολούμαστε με την γεωγραφία που είναι μόνο της φύσης. Ασχολούμαστε π.χ. με τις μετακινήσεις των ανθρώπων και τα λοιπά, πώς ζουν μεταξύ τους. Έχει πολύ πλάκα για ποιο λόγο. Η γεωγραφία αναγκάζεται να βάλει ανθρώπινη γεωγραφία για να ασχοληθεί με άνθρωπο. Ενώ η ιστορία δεν λες ποτέ η ανθρώπινη ιστορία. Είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να υπάρχει ιστορία χωρίς ανθρώπους. Ενώ η γεωγραφία και βέβαια μπορεί να υπάρχει. Η γεωγραφία βέβαια, όχι με την ημετολογική λέξη, γιατί άμα είναι γεωγραφία, γράφω, αλλά είναι απλώς ότι είναι το τοπίο, η φύση, δεν είναι ο άνθρωπος. Και είναι αυτό που βλέπεις μέσα στην αυτοκρατορία Τραπεζούντας. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ που είδα, ας πούμε, τον Κωνσταντίνο, είδα την Νικολέτα, είδα και με άλλους που να έχουν και την μάσκα του Πόντου αυτή την περίοδο και στη δουλειά τους και στο στρατό. Γιατί στην πραγματικότητα δείχνουν ένα ύφος. Αλλά το λέω τώρα στον Παντελή που διάβασε. Παντελή, δεν θα είχε πλάκα δίπλα από τον Αετό να είναι γραμμένο αυτοκρατορία Τραπεζούντας? Δεν θα σε ξάφνιαζε? Θα λέγες, καλά ρε παιδιά, αυτοί δεν θυμούνται μόνο το ποντιακό στοιχείο, όχι μόνο τον αετό της Συνόπης, όχι μόνο τον αετό και το άνθος σε σχέση με την γενοκτονία, αλλά θυμούνται ακόμα και αυτό. Θα είχε πολύ πλάκα, ας πούμε, να έχεις μια μάσκα που είναι γραμμένο αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και να πας στην Τουρκία για διακοπές. Το φαντάζεσαι ήδη, Παντελή, έτσι δεν είναι? Βέβαια, μπορούμε να κάνουμε καλύτερο, Παντελή. Μπορούμε να φέρουμε μάσκες και να τις πουλάμε για να προστατευτούν. Πώς σου φαίνεται αυτό? Καλύτερα, ναι. Ναι. Άρα θα τις πουλάμε για να προστατευτούν για να μπορούν να πάνε στο τζαμί που είναι η εκκλησία. Είναι η ανθρώπινη γεωγραφία βάζει μέσα και την δράση των ανθρώπων, δηλαδή. Ναι. Μα είναι μια ορολογία εντελώς κλασική, ας πούμε, εντάξει. Π.χ. ένα πρόβλημα όπως είναι η ανταλλαγή των πληθυσμών μπαίνει μέσα στην ανθρώπινη γεωγραφία. Καταλαβαίνεις. Αλλά είναι η δράση ως φυσικά όντα.
Κανονικά, όταν κοιτάς στην γεωγραφία, δεν κοιτάς μόνο τις οροσειρές, τα ποτάμια κτλ. Κοιτάς και τους πόρους, τις δραστηριότητες κτλ. Γι' αυτό η γεωγραφία μετά μπορεί να δώσει σε πιο βαρύ επίπεδο την γεωπολιτική, γιατί έχει πάλι αυτό το γεω. Άρα, δεν κλείσαμε το βιβλίο. Ποιος διαβάζει «Δεν κλείσαμε το βιβλίο»? Δεν κλείσαμε το βιβλίο της ιστορίας που ανοίξαμε πριν αιώνες, γιατί πρέπει να διαδώσουμε τις γνώσεις που εμπεριέχει στους επόμενους, γιατί είναι απαραίτητο για να υπάρξει η συνέχεια. Γι' αυτό τον λόγο, κάθε κύμα χρόνου πρέπει να είναι προσβάσιμο στους ανθρώπους που δεν θέλουν να ξαγώνες που έδωσε ο λαός μας για να είναι ελεύθερος μετά από τόσους αιώνες σκλαβοσύνης, χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω. Ωραία. Έχεις δικαίωμα να ανασένεις, Μαρία. Ευτυχώς που το ποίημα δεν συνέχιζε και να μπορείς να εξαντληθείς πάνω στους στίχους. Άρα, στην αρχή σου μια χαρά, γιατί φαντάζομαι ότι ήταν η φράση ήταν πιο μικρή. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι το εξής. Το είχαμε εξηγήσει αυτό. Άμα διαβάζετε ένα βιβλίο και δεν μιλάτε ποτέ στους άλλους για αυτό το βιβλίο και απλώς το κλείσατε, είναι σαν να μην το έχετε διαβάσει επί του πρακτέου για τους άλλους. Άρα, ας πούμε, ξέρετε, συχνά λέμε, ας πούμε, άμα ήσουν σε ένα νησί μόνος, τι βιβλίο θα έπαιρνες να διαβάσεις? Και έχει πλάκα, γιατί άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, φανταστείτε τώρα ότι παίρνετε ένα βιβλίο, το διαβάζετε. Άμα δεν έχετε επαφή με κανέναν, πώς ξέρουν οι άλλοι ότι το διαβάσετε? Ούτε αυτό. Γιατί το καλύτερα να πάρετε ένα τετράδιο και να γράφετε εσείς και μετά μπορεί να το αφήσετε. Αλλά άμα το πετάξετε αυτό μέσα σε ένα μπουκάλι και ο άλλος δει το βιβλίο, δεν θα ξέρετε ότι το διαβάσατε. Πρέπει να βάλετε και εσείς σημειώσεις. Αυτό έχει τεράστια σημασία και είναι αυτό που κάνουμε μέσα από αυτό το έργο και αυτό που διαβάζουμε τώρα, είναι ότι τώρα βλέπετε μερικοί από εσάς δεν ήξεραν για τα εγκλήματα μίσους. Άλλοι δεν ήξεραν για την Τραπεζούντα. Άλλοι δεν ήξεραν για την Κωνσταντινούπολη. Αυτό που έχει σημασία είναι να τα βλέπουμε μαζί στο 83 Πάω Βίγη. Ναι, δάσκαλε. Okay. Ωραία. Τα εγκλήματα ειρήνης είναι αυτά που τα βάζω εγώ σε αντιπαράθεση με τα εγκλήματα πολέμου. Δεν είναι μια έκφραση που είναι τόσο κοινή. Είναι πιο πολύ μια μορφή νεολογισμού. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι με αυτόν τον τρόπο κάνουμε εγκλήματα. Ας πούμε, το βιβλίο της ιστορίας που ήθελα να μας το αλλάξουν, αυτό ήταν ένα έγκλημα ειρήνης. Άρα πρέπει να το δεχτούμε. Για ποιο λόγο? Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Άρα είναι το ίδιο, εντάξει. Όταν βλέπετε ένα προσύμφωνο, και αυτό είναι έγκλημα ειρήνης και πρέπει να αντισταθούμε έτσι ώστε να μην εφαρμόζεται καθόλου. Πάμε λοιπόν στην... Ποιος διαβάζει τώρα αυτό? Το έγκλημα ειρήνης. Διαβάσω. Ναι. Πάμε. Η ανταλλαγή πληθυσμών δεν μπορεί να είναι μια διόρθωση, αλλά το επόμενο βήμα της γενοκτονίας. Έτσι, οι μαχητές του χρόνου πρέπει να την καταδικάσουν, διότι δεν είναι απλώς η περιγραφή μιας παγκοσμιότητας, αλλά ένα έγκλημα που πρέπει να καταπολεμήσει μέσω της επαναφοράς της μνήμης. Περίμενε. Δεν είναι περιγραφή μια παγκοσμιότητας, είναι μια πραγματικότητας. Δεν υπάρχει παγκοσμιότητα εδώ. Κυρία Βίκη, δεν ξέρω πώς έχεις ραβδί για να χτυπάς τα δάχτυλα. Η περιγραφή μιας παραγματικότητας είναι εδώ, δεν είναι παγκόσμια. Πώς? Ναι. Τώρα το αλλάζω. Οκ. Okay. Κωνσταντίνε, μην αγχώνεσαι, αλλά μάλλον, άμα το έχεις κάνει... Αυτό το έχεις ηχογραφήσει, Κωνσταντίνε? Μάλιστα, θα το ξανα... Ωραία, ναι. Γιατί δεν θα μου βάζεις μια άλλη λέξη. Οκ. Τέλος πάντων. Εσύ συνέχισε, σε κάποια φάση θα μας το αλλάξει, κυρία Βίκη. Βλέπω, δεν το έχει κάνει ακόμα. Μετά βλέπουμε. Άλλαξε. Ναι, έγινε πραγματικότητα, Βίκη. Ωραία. Έλα, Κωνσταντίνε, πάμε. Έτσι, οι μαχητές του χρόνου πρέπει να την καταδικάσουν, διότι δεν είναι απλώς η περιγραφή μιας πραγματικότητας, αλλά ένα έγκλημα που πρέπει να καταπολεμήσει μέσω της επαναφοράς της μνήμης. Οι λαοί πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέξουν πού θέλουν να ζήσουν και να μπορούν να πάνε εκεί που ήταν οι προγονείς τους, διότι δεν θέλουν να είναι θύματα ενός συστήματος της βαρβαρότητας, επειδή είναι της ανθρωπότητας. Okay.
Κυρία Βίκη, δεύτερο Κωνσταντίνος, αλλά είναι άλλα ένα έγκλημα που πρέπει να καταπολεμηθεί. Ε? Κάπου πρέπει να γίνει, γιατί ή θα βάλεις καταπολεμήσουν, επειδή έχουμε αρχίσει με τους μαχητές, όπως έχουμε το καταδικάσουν, το βλέπεις. Λέω απλώς, τώρα διευκρινίζω τέλος πάντων, αυτά θα τα διορθώσει η Βίκη. Λέω ξανά, πολύ συχνά όταν μιλάμε για την ανταλλαγή πληθυσμών, δεν λέμε κάτι το αρνητικό, όπως όταν μιλάμε για τη γενοκτονία, και θεωρούμε ότι απλώς περιγράφουμε μια πραγματικότητα. Και λέμε εντάξει, μπορεί να γίνει μια ανταλλαγή πληθυσμών. Ωραία. Αυτή η ανταλλαγή πληθυσμών δεν είναι έγκλημα. Τι είναι, επειδή συμφώνησαν δύο κράτη με έναν τρόπο απαράδεκτο και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν πια δικαίωμα να ζήσουν όπως ζούσαν πριν και εγκατέλειψαν τις αιστείες τους μόνο και μόνο επειδή το ήθελαν. Τι, ποιος το ήθελε. Δηλαδή, μια συμφωνία σαβούρας θα πρέπει να τη δεχτούμε. Λέω λοιπόν ότι, πώς να το πω, άμα σας έλεγα, πρέπει να πάρω κάποιον που... Παντελή, Παντελή, έλα εδώ. Ακούς? Ναι. Παντελή, άμα σου έλεγα, ας πούμε, θες να κάνουμε μια γενοκτονία, δεν θα μου έλεγες, έπαθε κάτι ο δάσκαλος. Ναι. Μπράβο, ωραία. Άμα σου πω, ας πούμε, θες να κάνουμε μια ανταλλαγή πληθυσμών, θα το έβλεπες με τον ίδιο τρόπο? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Είχαμε μέσα πιο βαριά τη γενοκτονία. Γι' αυτό σου λέω, είναι το επόμενο. Κανονικά, βλέπεις ότι φαντάζομαι και εσύ το έχεις ζήσει, ότι είσαι σε μια περιοχή που υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι που έχουν ανταλλαχθεί. Το περιγράφουμε, λες και είναι απλώς ένα γεγονός. Δηλαδή δεν έγινε και τίποτα, ρε άνθρωποι, μια ανταλλαγή. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή η γενοκτονία τι ήταν. Απλώς πέθαναν μερικοί. Εντάξει, ήταν πολλά εκατομμύρια, τι να κάνουμε. Αυτό θα λέμε. Όχι. Πρέπει να λέμε ότι αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Ξεριζωμός χιλιετιών. Ναι. Αλλά πρόσεξε όμως. Γίνεται με τους δικούς μας. Δηλαδή εμείς το δεχόμαστε να το κάνουμε. Δεν είναι ότι κάποιος σε αρπάζει και σε βγάζει. Γιατί εμείς λέμε εντάξει. Και γι' αυτό, εδώ για να κάνεις προσφυγές, οι προσφυγές θα πρέπει να είναι εναντίον του κράτους που συμφώνησε για αυτή τη βαρβαρότητα. Και όχι για το κράτος που τη διέπραξε. Γιατί εδώ, για να καταλάβεις, Παντελή, που το πάω, είναι σαν να λες, εγώ συμφωνώ ότι δεν υπάρχει γενοκτονία. Βέβαια. Υπογράφεις εσύ με το όνομά σου, εντάξει, και λες, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει γενοκτονία. Τι συζητάμε. Και γίνεσαι συνεργός. Ακριβώς, έτσι. Αλλά πρέπει να έχω κάποιον σαν τον Παντελή για να μην νομίζει ότι... Δεν είναι κριτική, είναι απλώς για να μπορώ να μιλήσω, να το ζήσουμε πιο ζωντανά. Πάμε στο 84. Άρα έχουμε έναν διάλογο. Πού είναι το ΚΚ με την Κυριακή και τον Κωνσταντίνο? Κρύβεται. Κρύβεσαι. Α, ναι, είναι κρυφό. Πάμε. Ξέρεις, έζησα τόσες απαγορεύσεις χωρίς καν να το ξέρω. Το κόκκινο που έθαψε τους δικούς μας δεν φαινόταν πια. Έζησα τις αποχρώσεις του κόκκινου σαν να ήταν ένα βάρβαρο τατού. Όχι ρε τατού, τατουάζ, αφού το είπαμε. Γιατί μου το αφήσετε αυτό. Ρε Βίκη. Νόμιζα ότι μου λέγατε το τατού. Ρε εσύ, το τατουάζ δεν είναι. Τι είναι τατού στα ελληνικά? Το τατουάζ. Λέγεται και τατού. Στα ελληνικά. Δεν λέμε τατουάζ. Είναι αργό. Α, το τατού είναι αργό. Ποιος πετάχτηκε βέβαια, δεν το πιστεύω. Α, οκ. Αλλά, ναι. Εντάξει, θα το αλλάξω, το αλλάξω, το αλλάξω. Όχι, όχι. Θέλω να πω, είναι αργό, αλλά είναι κατανοητό σε όλους. Ραλούλα. Ναι. Είναι, αλλά καλύτερα να γράφει τατουάζ αυτό το κείμενο. Δεν ταιριάζει. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, οκ, 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 εντάξει. Αργό. Ένα κείμενο που θα είναι μόνο για το 1977. Λοιπόν, το άλλο που... Μπορείτε να κάνετε refresh. Λοιπόν, ναι, θα κάνω refresh, εντάξει, θα κάνω refresh. Ειδικά τώρα που ξέρω και ότι είναι και αργό, εντάξει, πάμε. Λοιπόν, ξαναλέω. Γιατί έχει... είδες πως τα φτιάχνει η ζωή. Για όσους δεν το ξέρουν, ο Κωνσταντίνος, όπως θυμάστε, είναι στο Ελσίνκι. Η Λένα
είναι από τη Φιλανδία. Σε κάποια φάση προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε στη Λένα τι εννοούμε με αυτήν την καταπάτηση κτλ. Και μόλις είπαμε τη λέξη, θυμάστε Κωνσταντίνε, μόλις είπαμε κόκκινη καταπάτηση, λέει, όπα παιδιά, εντάξει φίλε, το ξέρω εγώ αυτό. Δηλαδή, είναι η Φιλανδέζα που σου λέει, ρε παιδιά, δεν θα μου μάθετε εμένα τι είναι η Σοβιετική Ένωση. Και εδώ πέφτεις ξερός και λες, ρε παιδιά, μα δεν είπαμε ακόμα όλη τη φράση. Βλέπεις, είναι σαν να λες, εγώ, αντί να πεις όλο το κείμενο, πας να πεις SSSR, και δεν σου βγαίνει και όσο σου λέει, εντάξει ρε παιδί, το ξέρω. Άρα, γιατί ήταν αστείο, γιατί ήταν πρώτα αστείο που έγινε με αυτόν τον τρόπο, αλλά τώρα μου φαίνεται ακόμα πιο αστείο, γιατί είναι ο Κωνσταντίνος που διαβάζει αυτό το κομμάτι του κειμένου που θα διάβαζε ο Ιωάννης. Και μιλάμε ακριβώς, Κωνσταντίνε, για αυτά που έζησε ουσιαστικά στη Γεωργία και στη Ρωσία τη Σοβιετική περίοδο. Δεν είναι απίστευτο? Ναι. Είναι κομμάτι που μπορεί να το πει στη Λένα, θα σου πει εντάξει, το ξέρω αυτό. Εντάξει, δεν είναι. Πες μου ένα άλλο που να μην το ξέρω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, κυρία Κυριακή, και τον Ιωάννη μέσω του Κωνσταντίνου. Τι αποχρώσεις του κόκκινου, σαν να ήταν ένα βάρβαρο τατουάζ. Σε καταλαβαίνω. Όχι, Ιωάννη. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ο άλλος μου έδειξε ότι το σώμα μου ήταν ένα τατουάζ. Αυτή η βαρβαρότητα. Και σιγά σιγά κατάφερα να το βγάλω με μεγάλη δυσκολία. Γιατί νόμιζα ότι ήταν η ζωή μου. Τώρα ζεις. Τώρα βλέπω τι σαβούρα κατά της ανθρωπότητας ήταν αυτό το καθεστώς. Το νιώθω, Κυριακή. Η ίδια σαβούρα βοήθησε την άλλη να μας γενοκτονήσει. Αλλά τώρα ξέρω πώς ζούσαμε πριν και κατάλαβα πως είμαστε εδώ ακόμα και μετά. Έτσι, πέρα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω για να καταλάβετε όλοι τι γίνεται, θέλω να φανταστείτε έναν άνθρωπο που να είναι γεμάτος τατουάζ και να μην υπάρχει ούτε εκατοστό δέρματος που να μην έχει τατουάζ. Αυτό μπορεί να το φανταστείτε, σίγουρα θα έχετε δει. Θέλω τώρα να φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει υποστεί αυτό το τατουάζ χωρίς να το ξέρει όμως. Και ξαφνικά συναντάει έναν άλλον άνθρωπο και τον βλέπει χωρίς τατουάζ. Και λέει, τι είναι αυτό το δέρμα? Και όλα σου λέει, μα εσύ τι δέρμα είναι αυτό που είναι γεμάτο τατουάζ? Λέει, μα εγώ δεν έχω κάνει τατουάζ, αυτό είναι το δέρμα μου. Αυτό είναι η ζωή μου. Και μετά συνειδητοποιεί ότι δεν είναι το δέρμα του, ότι το δέρμα του είναι σαν τον άλλον, και ότι τελικά πρέπει να το βγάλει αυτό το τατουάζ, αυτή η μεγάλη σαβούρα, και μετά ανακαλύπτει ότι υπήρχε, αλλά χωρίς να ξέρει ότι δεν είναι ζωή. Σαν τους μικρούς ανθρώπους στο ριζοκάρπασο, δάσκαλε. Πώς? Σαν τους μικρούς ανθρώπους στο ριζοκάρπασο. Μπράβο, ναι, μπράβο. Καλή αναλογία. Ναι, όπως όταν πάμε στο ριζοκάρπασο και εξηγούμε στους μικρούς ανθρώπους τι είναι εγκλωβισμένος. Και λέμε, εγώ δεν είμαι εγκλωβισμένος. Λέμε, παιδιά, μα εσείς είστε εγκλωβισμένοι. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Εδώ λοιπόν είναι το ανάλογο, αλλά έχω βάλει αυτό το τατουάζ ή το τατού ανάλογα με ποια χρονιά έχετε γεννηθεί, για να καταλάβετε ότι είναι πραγματικά κολλημένο στο πετσί σου. Το πετσί σου. Κανονικά εδώ, όχι Ιωάννη, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ο άλλος μου έδειξε, εδώ θα πρέπει να το βάλουμε, κυρία Βίκη, είσαι έτοιμη? Ο άλλος μου έδειξε ότι όλο το σώμα μου δεν ήταν παρά μόνο ένα τατουάζ. Αυτό είναι που γράφω μέσα, αλλά το γράφω τώρα λίγο συμπυκνωμένα. Άμα χρειάζεται, κάντε αποσυμπίεση. Η ιδέα είναι να μην είναι απλώς ένα τατουάζ, καλώς, δηλαδή που λες, α, εγώ αγαπάω τον γκόμενο τάδε, την γκόμενα τάδε και μετά έχεις αλλάξει και λες πώς να το βγάλω. Δεν είναι αυτό, είναι όλο το σώμα σου, το έχουν κάνει, τατουάζ ολόκληρο. Και μετά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το έκαναν την ώρα που κοιμόσουνα. Θέλω να φανταστείς που είναι ο Παντελής, γιατί αυτός θα αντέχει. Παντελή, θέλω να φανταστείς ότι κοιμάσαι και την επόμενη μέρα ξυπνάς και είσαι γεμάτος τατουάζ. Ούτε ένα εκατοστό χωρίς τατουάζ. Αλλά χωρίς να το έχεις νιώσει. Μην μου πεις ότι αυτό δεν είναι φιάλτης.
Φρίκι, φρίκι. Ωραία. Να ξέρετε, αυτά και σε αυτά βοηθάει ο Ζεώρητος. Λοιπόν, πάμε στο 85. Καμία αλλαγή ή αλλιώς ή περιμένω να το κάνεις πιο μετά. Το έκανα, το έκανα. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Λοιπόν. Προσέξτε ότι όταν είμαι χαρούμενος τη λέω Βασιλική, όταν με νευριάζει τη λέω Βίκη. Βασιλική, πάμε στο 85. Μάλιστα, δάσκαλε. Ενώ βλέπετε αυτή και να ευριασμένη να είναι ή και να μ' αγαπάει, πάλι λέει δάσκαλε. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι αντέχω. Δάσκαλε, το σηκώνετε λίγο για να φαίνονται. Δεν φαίνονται οι τελευταίες. Τώρα, Αθηνά, επειδή είσαι εσύ και δεν μπορώ να κάνω κανένα χιούμορ, αν αυτή τη φράση που είπες τώρα το έλεγε η Ραλού, θα είχα πει ένα τραγούδι, αλλά τέλος πάντων. Το σηκώνω λοιπόν. Το σκέφτηκα την ώρα που το έλεγα, αλλά ήταν αργά. Τέλος πάντων. Ραλού κρατήθηκα, να ξέρεις. Ωραία, το σήκωσα αρκετά ή πρέπει να το σηκώσω ακόμα? Όχι, όχι, δεν είναι αρκετά. Δεν είναι αρκετά? Όχι. Μα είμαι... Τώρα. Γιατί μετά δεν έχω οθόνη, δεν είναι, τι είναι, Mac είναι, πόσο να βάλω, πόσες ίντσες. Ξέρω εγώ, να, τώρα όμως έγινε. Επομένως... Τώρα το στριμώξαμε. Μα επιμένω νικά. Ναι, πω, έχει... Αρχίζω να έχω σενάριο, Ραλού, πρόσεξε. Πάμε. Ποιος θα διαβάσει, λοιπόν. Α, ναι, εσείς θα διαβάσετε. Πάμε. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι η επανάσταση των Μπολσεβίκων είχε βοηθήσει την Τουρκία να γενοκτονήσει τους δικούς μας. Ακόμα και τώρα πολλοί δεν το ξέρουν. Μα στους δικούς μας. Και βέβαια. Αν ήξερες πόσο δυσκολεύονται λόγω ιδεολογίας. Μα δεν τους ξύπνησε η γενοκτονία. Όχι. Γιατί δεν την έζησαν άμεσα και νόμιζαν ότι η επιβίωσή τους ήταν μια κανονική ζωή. Τι αδικία όμως. Είναι απλώς αφύπνιση που χρειάζονται. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Αλλά δεν ήξερα ότι θα περνούσα από όλα αυτά τα συναισθήματα. Γινόμαστε όλο και πιο ανθρώπινοι σε αυτόν τον αγώνα του φωτός. Έχεις δίκιο. Και αυτό είναι όμορφο. Αυτό είναι το δώρο του φωτός μας από δεκαετίες κόκκινης σκιάς. Δεν είναι εμάς, δεν είναι αυτό. Ήταν μέσα. Όχι, το ξέρω, δεν φταίς εσύ. Αυτό είναι το δώρο του φωτός μετά από δεκαετίες κόκκινης σκιάς. Α, ωραία, ωραία. Εντάξει, δεν έβγαζε πολύ νόημα έτσι. Ένα άλλο πράγμα, την ώρα που το κάνει αυτό η Βασιλική. Κύριε Πιλίμωνα, η Μπολσεβίκη, ξέρεις τι σημαίνει στα ρώσικα? Δεν νομίζω. Χωρικός. Καμία σχέση. Μάλλον μπερδεύκες με τους μουζίκ. Α, ναι. Ωραία. Λοιπόν, Μπολσεβίκ είναι αυτός, είναι η Μπολσεβίκη και η Μενσεβίκη. Η Μπολσεβίκη είναι αυτοί που έχουν την πλειοψηφία. Εντάξει. Οι Μενσεβίκοι είναι αυτοί που έχουν μειοψηφία. Τώρα ποιο είναι το αστείο. Είχαν κάνει δεν ξέρω πόσες εκλογές, ποτέ δεν έβγαιναν πλειοψηφία. Οι άλλοι που έβγαιναν πλειοψηφία ποτέ δεν ονομάστηκαν Μπολσεβίκοι. Όταν μία φορά κατάφεραν να ξεπεράσουν την πλειοψηφία, τότε αυτόματα ονομάστηκαν Μπολσεβίκοι και από εκεί και πέρα χρησιμοποίησαν αυτή τη λέξη για να εξηγούν σε όλους ότι αυτοί έχουν την πλειοψηφία. Σ' αρέσει αυτό? Καθόλου. Καθόλου. Κυρία Κυριακή, του είπα ψέματα? Όχι, δάσκαλε. Δεν είναι απίστευτο όμως. Εντάξει. Λοιπόν, θα στο κάνω αλλιώς. Φιλίμωνα, για να νευριάσεις πιο ορθολογικά. Άρα, πες ότι παίζουμε σκάκι και εσύ με νικάς συνεχώς. Εντάξει. Ναι. Είναι 100 παρτίδες. Εσύ νικάς 100. Στην 101 νικάω εγώ. Εγώ αποφασίζω να λέγομαι ο νικητής. Ναι, δεν μ' αρέσει. Και μετά όλοι οι άλλοι που μας φωνάζουν, εμένα με λένε νικητή. Ενώ έχω χάσει 100 παρτίδες, αλλά εσύ ποτέ δεν σκέφτηκες να ονομαστείς νικητής. Δεν είναι αστείο? Είναι πρόβλημα. Και αυτό έκαναν. Άρα να ξέρεις ότι αυτοί είναι μερικοί που θεωρούν ότι να λες κάποιον ότι είναι Μπολσεβίκος,
ότι είναι βρισιά. Απλώς δεν ξέρουν την ετυμολογία. Θέλει να πει απλώς ότι είναι της πλειοψηφίας. Θα έχει πολύ πλάκα να το εξηγήσει σε κάποιον που είναι κυβερνητικός, ότι είναι μπολσεβίκος. Ε, Κυριακή, αφού ανήκει στην κυβέρνηση, άρα έχει πλειοψηφία, άρα είναι μπολσεβίκος. Ενώ άμα είναι στην αντιπολίτευση, είναι μενσεβίκος και δεν έχει πλειοψηφία. Θα τα εξηγήσει αυτά. Ε. Ωραία, πάμε λοιπόν. Θα κατεβάσω πολύ γιατί μετά θα μου πει, πάμε στο 86, δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Ωραία, πάμε στις αποχρώσεις. Ελπίζω, φαντάζομαι ότι μόνο η Ραλού κατάλαβε ότι αυτό είχε υπονοούμενο για τις αποχρώσεις του Γκρι. Και εγώ. Εντάξει, σε αυτά είσαι αρκετά κοντά στη Ραλού, απλώς εσένα σε σώζει το μοναστήρι. Η Ραλού δεν σώζεται από το μοναστήρι, γιατί είναι μόνο στην αρχιτεκτονική, δεν σώζεται. Για να δω. Λοιπόν, οι αποχρώσεις του κόκκινου. Ποιος διαβάζει? Ο Σπύρος. Εγώ είμαι. Δεν ακούγομαι. Ε, τώρα ακούγεσαι. Ωραία. Οι αποχρώσεις του κόκκινου είχαν δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι η επιβίωση ήταν και αυτή η ζωή. Αλλά το σύστημα δεν ήθελε τη ζωή γιατί ήταν επικίνδυνη. Έτσι όλοι οι δικοί μας πίστευαν ότι ζούσαν. Και μόνο μετά την κατάρρευση κατάλαβαν ότι η ζωή ήταν απαγορευμένη στην κόκκινη βαρβαρότητα. Αλλά χρειάστηκαν δεκαετίες για να δουν το φως του μάγου και την αληθινή έννοια της ζωής. Ωραία, Γεωργία, πάλι την πάτησε με το Σπύρος και ξαφνιάστηκε. Λέω, ο Σπύρος άλλαξε. Και φαντάζομαι ότι νόμιζε ότι ήταν κι άλλο Σπύρος όλο. Άρα, είναι αυτό το θέμα. Οι αποχρώσεις του κόκκινου είναι ότι. Πρέπει να το έχετε ζήσει. Εγώ όταν πήγα για πρώτη φορά στην Αρμενία το 2007, μετά το 2008 και έλεγα Παναγία μου, υπάρχει ακόμα αυτή η επιρροή, ακόμα ο τρόπος σκέψης. Είχα μια συζήτηση που ήταν πολύ απλή, θα καταλάβετε αμέσως. Μου είπαν, εμείς τώρα δεν έχουμε αρκετά λεφτά για να αγοράσουμε σπίτι, ενώ όταν υπήρχε ο κομμουνισμός ο καθένας είχε σπίτι. Και έλεγα, ας πούμε, δηλαδή τι σπίτι είχατε? Α, μου λέει, μη φανταστεί σπίτι, εννοούμε δωμάτιο. Α, και λέω, δηλαδή, πάνω κάτω ήσασταν σε κελιά. Ε, λέει, ναι, κελί είχαμε, αλλά είχαμε αρκετά λεφτά για να αγοράσουμε το κελί. Δεν το πίστευα. Δηλαδή, είναι αυτό το θέμα. Χρειάζονται, να ξέρετε, αυτό είναι το αστείο, δεν έπιασε ούτε τη μονάδα της χρονοστρατηγικής και έχουμε ακόμα δεκαετίες με την αδράνεια των ανθρώπων που το έχουν ζήσει και δεν είχαν καταλάβει τι είχε γίνει και θεωρούσαν ότι αυτό είναι η ζωή. Αυτό είναι η ζωή. Τίποτα άλλο. Ε, δεν είναι αυτό ζωή. Αυτό ήταν καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν ξέρετε ότι χάρηκα πάρα πολύ ότι πρόσφατα μια παιδική χαρά εδώ στη Γαλλία ονομάστηκε όχι η παιδική χαρά, αλλά ονομάστηκε η πλατεία που βρίσκεται, η πλατεία Αντρέη Σακάροφ. Άκουσες, Κυριακή? Ναι. Ναι, ναι, ναι. Απίστευτο. Λοιπόν, πάμε μετά την απαγόρευση. Ποιος διαβάζει το μετά την απαγόρευση? Δική μας. Δεν έζησαν μόνο τη γενοκτονία και την ανταλλαγή πληθυσμών, αλλά και την βαρβαρότητα ενός συστήματος που τους είχε απαγορεύσει να ζήσουν ελεύθεροι. Μάλιστα, πολλούς τους είχε πείσει ότι αυτό ήταν ζωή. Έπρεπε να περιμένουν δεκαετίες για να δουν τη διαφορά που κάνει τη διαφορά. Αλλά χωρίς αφύπνιση, ακόμα δυσκολεύονταν να ανακαλύψουν την ουσία, εκτός αν έβλεπαν το ίχνος της βαθιάς ιστορίας. Ξέρετε ότι η πρώτη αλλαγή. Τώρα για τον Κωνσταντίνο, ξέρεις πώς έγινε η πρώτη αλλαγή για αυτό το πράγμα? Έγινε με τα jeans. Όσο αστείο και αν φαίνεται. Τα jeans και μετά η μουσική rock. Εδώ κατάλαβαν ότι μάλλον υπήρχε και κάτι άλλο από την άλλη πλευρά. Άρα, επειδή σας το είχα πει αυτό, σε κάποια φάση, να θυμάστε, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, ή το θυμάσαι την ώρα που το είπα. Θυμάστε την Άγγελα Μέρκελ?
Μάλιστα. Ξέρεις ότι γεννήθηκε στην Ανατολική Γερμανία? Ναι, το γνωρίζω. Ναι. Ξέρεις ότι άνοιξε στους σπάνιους που... φορούσαν τζιν και κοίταζε και τα έργα από τις ελεύθερες δημοκρατίες. Μέχρι να την εντοπίσουν, βέβαια, μετά την κανόνισαν λίγο. Αλλά τέλος πάνω, έχει πολύ πλάκα να φανταστείτε την Άγγελα Μέρκελ να παρανομεί φορώντας τζιν στην Ανατολική Γερμανία. Για να καταλάβετε, ας πούμε, από πού ξεκίνησε και για ποιο πράγμα εμείς συζητάμε. Τέλος πάντων, όσοι ξέρουν, ξέρουν. Πάμε τώρα για την Ένωση των Μαθητών. Να το ανεβάσω, πώς να το ανεβάσω. Α, ναι, εδώ, το έχουμε. Γιατί μετά θα έχω την Αθηνά, παρόλο που δεν διαβάζει, θα πει, δεν είναι αρκετά ψηλά. Θα το σηκώσουμε. Πάμε. Πώς νιώθεις τώρα? Τώρα είμαι πιο ζωντανή από ποτέ. Όχι, αυτό δεν ήταν, δεν ήταν. Να ξέρεις ότι η ζωή του Φιλίμωνα και η ζωή της Αθηνάς κολλάει πιο πολύ στο ρόλο από τη δικιά σου τη ζωή, που είναι φτιαγμένος ο ρόλος για τη ζωή, αλλά μετά μου κάνεις μια ερμηνεία που δεν είναι το ίδιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ένιωσες πιο ζωντανή, ας πούμε, σαν να είσαι Ρόδο της Ιεριχούς, μετά από βροχή. Δεν φάνηκε. Φιλίμωνα, δεύτερη φορά. Πώς νιώθεις τώρα, ξανά? Πώς νιώθεις τώρα? Τώρα είμαι πιο ζωντανή από ποτέ. Γι' αυτό ζεις τόσο έντονα το πνεύμα της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Χαίρομαι που είμαι έτοιμη για να μάθω τόσα στοιχεία της βαθιάς ιστορίας. Βοήθησε η διδασκαλία. Χωρίς αυτή δεν θα έβγαζα νόημα. Ακόμα και αν διάβαζα όλα αυτά τα δεδομένα. Αυτό μου είπε και η Αθηνά. Σου είπε την αλήθεια. Να τα λέμε αυτό, Αθηνά, βλέπεις. Δικαιώνεσαι σε κομμάτι που δεν διαβάζεις καν. Αυτό είναι αληθινή δικαίωση. Συνεχίζουμε. Χαίρομαι, γιατί είναι ακόμα δύσκολο για μένα. Όλα αυτά είναι τόσο καινούρια. Μια χαρά τα πας. Κι εγώ βλέπω πόσο εξελίχθηκα. Όχι. Το εξελίχθηκες. Yes. Ναι. Αχ, αυτά τα δάχτυλα, Μια χαρά τα πας. Κι εγώ βλέπω πόσο εξελίχθηκες. Είναι έντονα αυτά τα κείμενα. Μιλούν μόνο για την ουσία. Αυτό με ενδιαφέρει πια. Θα συνεχίσουμε μαζί τότε. Ακριβώς, συμμαθήτρια. Ωραία. Το συμμαθήτρια δυσκολεύεσαι ακόμα, ε. Αν ήξερες πώς σε βλέπω, δάσκαλος. Λοιπόν, να ξέρεις, δεν είναι επειδή είσαι νέος στην ομάδα που δεν αξίζεις. Είναι όλοι οι νέοι αξίζουν. Απλώς μερικές φορές οι πιο μεγάλοι, οι πιο παλιοί, τους δίνουν την εντύπωση ότι είναι μεγάλα γουμάρια, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι θα είσαι και εσύ έτσι, απλώς χρειάζεσαι καμιά δεκαριά χρόνια. Πάμε λοιπόν στο πνεύμα της απελευθέρωσης. Είναι απελευθερωτικό το πνεύμα της αυτοκρατορίας. Συγγνώμη. Είναι απελευθερωτικό το πνεύμα της αυτοκρατορίας. Κεντρώσου, Μαγδαληνή. Ναι. Μαγδαληνή, πού είναι η μαχητική μου Μαγδαληνή? Μαγδαληνή, όταν θα με πρίζεις, τώρα θα σου μιλώ για το σηκώτη, εντάξει? Ναι, δάσκαλε. Γιατί τώρα ξέρεις τι είναι να πρίζουν κάποιον το σηκώτη. Δεν είναι μόνο η προμηθέα. Αλλά πες μου ένα πράγμα. Τώρα, ας πούμε, το διάβασες αυτό μαχητικά? Όχι, όχι. Το διάβασες όπως ήταν μαζί μου στα συλλαλητήρια? Όχι, δάσκαλε. Είναι, ξέρω εγώ, ήθελες να κάνεις ομελέτα και σου έπεσαν τα αυγά? Όχι, δάσκαλε, δεν βρίσκω τα γυαλιά μου γι' αυτό. Α, βάζεις γυαλιά. Εδώ μπορούμε να ζούμε, εγώ τώρα τι να κάνω. Είναι απελευθερωτικό το πνεύμα της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, γιατί βλέπουμε πως τα κατάφερε μετά από τόσους αιώνες να αφήσει ένα ίχνος που δεν ξεχάστηκε από τον ελληνισμό. Είναι παράδειγμα αντίστασης σε αντίξωες συνθήκες. Έτσι, όσοι πιστεύουν στη διαχρονικότητα, βλέπουν επί του πρακτέου την ουσία του αγώνα ενός ελεύθερου πνεύματος που έζησε και έγραψε ιστορία για το μέλλον.
Έτσι, έτσι. Καλύτερα, καλύτερα. Προ το τέλο ήσουν καλύτερα. Φαντάζομαι ότι βρήκε τα γυαλιά σου. Όχι, δάσκαλε. Μπράβο, μπράβο. Άλλη φορά ξέρει τι κάνει. Κάνει ότι τα διαβάζει και το μαθαίνει απ' έξω. Και μετά θα φωνάζει η Λουτσία. Μιράκολο. Λοιπόν, θέλω να καταλάβετε ότι για μένα έχει μεγάλη σημασία η αλλαγή νοοτροπίας, το πώς μπορείτε να το ζήσετε. Αν πραγματικά τα βλέπετε αυτά, τα ζείτε όλα αυτά, τότε θα δείτε ότι η πραγματικότητα η τωρινή σας φαίνεται πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο διαχειρίσιμη. Και αυτό δίνει δύναμη. Γιατί αφού δεν σε σκότωσαν, αφού δεν σε γενοκτόνησαν, αφού δεν σου άλλαξαν το μυαλό ενώ σου έβαλαν τατού πάνω, μπορείς ακόμα περισσότερο να είσαι μαχητής, μαχήτρια και να συνεχίσεις. Ωραία. Πάμε εδώ, τώρα που είπαμε, στο 90. Αν επέζησες της βαρβαρότητας, είσαι ακόμα πιο δυνατή για να αγωνιστείς και για τους άλλους που δεν ξέρουν ακόμα τι σημαίνει πραγματικά η ελευθερία της σκέψης, που βλέπει πώς λειτουργεί η χρονοστρατηγική με τους αιώνες, γιατί είναι εργαλείο που δεν ξεχνά και επιτρέπει την αναβάθμιση της ιστορίας με πιο βαθιά το μέλλον. Ναι. Αυτό εδώ τώρα καταλαβαίνεις ότι μπορεί να αφορά κατευθείαν Στέλλα την Κυριακή. Ναι, δάσκαλε. Ξέρεις κάτι, είναι δύσκολο όταν είσαι επιζήσασα, αλλά δεν ξέρεις ότι έχεις υποστεί γενοκτονία. Δεν ξέρεις ότι έχεις υποστεί διωγμό. Δεν ξέρεις ότι έχεις υποστεί ανταλλαγή πληθυσμού. Δεν ξέρεις ότι έχεις υποστεί κλίση εγκεφάλου και τελικά κατάφερες να ζήσεις και να έχεις αυτή την αξιοπρέπεια του ελληνισμού. Αλλά μετά όταν το μαθαίνεις, μπορεί να νευριάσεις στην αρχή. Μπορεί να στεναχωριέσαι στη συνέχεια. Αλλά μετά είσαι πολύ πιο δυνατή. Γιατί μετά μπορείς να πεις, τότε να πάνε να γαμηθούν, εγώ θα συνεχίσω και θα προστατεύω τους άλλους. Έτσι έγινε η Κυριακή. Πού είχε. Έτσι, δάσκαλε. Οκ. Okay. Πού μας στέλνει τώρα η κυρία Βασιλική, στο 91? Πάμε τώρα στην Καινή Ιστορία. Η Φιλανδία είναι ενεργοποιημένη ή είναι ήδη η Ελένα που θα σιγά σιγά θα διαβάσει και αυτή? Ναι, εδώ παρόν. Ελπίζω να μην την έχεις βάλει σε ένα άλλο δωμάτιο για να μην ενοχλεί. Όχι. Είναι μέσα στην ΑΟΣ ή είσαι μέσα στην ΑΟΣ της? Αυτό πρέπει να είναι, δάσκαλε, σαν τα Venn diagram. Ο ένας είναι μέσα στο δίπλο του άλλου. Οκ. Θα μείνουμε στο Βορονόι. Το αφήνω. Πάμε λοιπόν, Κυριακή και Κωνσταντίνος. Ξέρεις ότι μόνο τώρα έμαθα πόσο πλούσια είναι η περιοχή της Τραπεζούντας. Πες το αυτό, ρε, ότι μόνο τώρα το έμαθες. Να το λες αυτό. Μόνο αυτό. Μα ξέρεις τι κεράσια παράγουν? Το ξέρεις? Κεράσια. Κεράσια, ναι. Θα δεις το ποσοστό. Πρόσεξε. Η περιοχή της Τραπεζούντας είναι ποσοστό της παραγωγής της Τουρκίας. Άρα τώρα μπορείς να ξαναπείς τη φράση. Ξέρεις ότι μόνο τώρα έμαθα πόσο πλούσια είναι η περιοχή της Τραπεζούντας. Να ξέρεις ότι μπορείς να βάζεις και τα φουντούκια. Δάσκαλε, μόλις αυτό το έλεγα, τα φουντούκια που τα παίρνουν οι Βέλγοι για τις πραλίνες. Μπράβο, να τα λέμε αυτό. Βλέπεις, έχουμε και αποδεικτικά στοιχεία. Είναι τεράστια περιοχή σε αυτό την παραγωγή. Πάμε λοιπόν. Με ποια έννοια το εννοείς? Με την παραγωγή. Σίγουρα, δεν είναι έρημος. Αυτό είναι όμως σημαντικό. Μα πού το πας? Σκέφτομαι το μετά. Μετά την επαναφορά της μνήμης? Ναι, ακριβώς. Βλέπω ότι με ξεπέρασες. Αρχίζω να βλέπω το μέλλον.
Μα πόσο ξεκάθαρα πια. Το λιμάνι είναι διαχρονικό στοιχείο. Αυτό λέει η χρονοστρατηγική. Είναι σημαντικό να έχει πόρους η περιοχή. Ακόμα και τώρα. Για το μετά. Αρχίζει η καινή ιστορία. Αυτό γίνεται όταν πιστεύεις. Τώρα το βλέπω. Κωνσταντίνε, για να καταλάβεις πού το πάω. Πες ότι απελευθερώνεις μια περιοχή που δεν παράγει απολύτως τίποτα. Είναι πραγματικά έρημος, όπως το έλεγες πάνω στις πρώτες γραμμές του κειμένου. Πώς θα την αναπτύξεις? Ενώ, άμα ξέρεις ότι η Θεοδόρα θα σου αγοράσει τα φουντούκια για να τροφοδοτήσεις ακόμα και το Βέλγιο με τις πραλίνες, και μην νομίζεις και η Γαλλία θα κάνει το ίδιο, άμα ξέρεις ότι πόσοι θα φάνε από τα κεράσια σου, εδώ εμείς έχουμε, στη Ράχη. Μιλάμε οι περιοχές γεμάτες, που κεράσια, που παράγουν. Να πάρουμε ζυόλιθο. Πώς? Και βέβαια θα βάλουμε ζυόλιθο, τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα λέω απλώς ότι η τραπεζούντα δεν είναι απλώς ένα σύμβολο. Πρέπει να τον έχετε στο μυαλό σας. Εντάξει, είναι το ίδιο. Ας πούμε, λες η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Είναι όμορφη εκκλησία. Ναι, ωραία. Δεν είναι μόνο όμως όμορφη εκκλησία. Είναι συμβολική. Είναι εκκλησία. Είναι διαχρονική, είναι σε σημείο στρατηγικό, έχει γεωστρατηγική, έχει τόπο στρατηγική, έχει χρόνο στρατηγική. Άμα δεν τα βάλεις όλα αυτά, λες παιδιά, εντάξει, μια εκκλησία είναι, δεν το κάνουμε και θέμα. Ενώ εδώ λοιπόν τι γίνεται, η τραπεζούντα, και το λέω μετά και με τον Φιλίμωνα, αλλά το λέω επειδή δεν θα προλάβουμε περισσότερα πολλά, είναι ότι η τραπεζούντα είναι στον πόντο, είναι στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι λιμάνι, δεν είναι απλώς ότι είναι πιο μακριά. Δεν έχει πρόβλημα με τα βουνά, είναι άμεση προσβάσιμη, είναι μια περιουσία με την έννοια ότι είναι περιοχή που είναι πλούσια, είναι παραγωγική, είναι αποδεδειγμένο και αποδεδειγμένα υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε ποντιακά. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε? Το ξαναεξηγώ. Μελπομένη, όταν πήγαμε στη Βόρεια Ήπειρο και πήγαμε να δούμε εκδηλώσεις που έπαιζαν και τα παιδιά, δεν ήταν απίστευτο το μέγεθος του ελληνισμού που υπήρχε εκεί? Σίγουρα, αφού βρήκα και συνονόματι. Μπράβο. Λέω απλώς ότι αυτό δεν υπάρχει στα κατεχόμενα της Κύπρου. Εδώ τώρα φανταστείτε, εντάξει, 300.000 ανθρώπους να μιλάνε ποντιακά. Πού, τον πόντο. Μετά, στην τραπεζούντα μόνο? Όχι, στα 60 χωριά που είναι γύρω από την τραπεζούντα. Εσύ τι δουλειά λες να κάνουν? Μήπως μαζεύουν και κεράσα και φουντούκια κι αυτοί? Αυτό έχει τεράστια σημασία για το μέλλον. Άλλο να κάνεις τρίερις και άλλο να θυμάσαι το λαύριο και να θυμάσαι το ασίμι και να θυμάσαι το μόλυβδο, το οποίο θα σου επιτρέψει στη συνέχεια, όταν το μετατρέψεις σε καράβι, να προστατευτείς ακόμα και από τους Πέρσες. Αυτό είναι το θέμα με την κοινή. Πού πήγαμε εδώ? Κυρία Βίκη, πού είναι το επόμενο? Είπατε ότι ήταν το 93. Είναι δυνατόν να μην το κάνουμε έτσι, Βίκη? Λοιπόν, έχετε ανοιχτά μικρόφωνα? Ναι. Ναι. Νομίζω μπορεί να θα πω μόνο την πρώτη λέξη και θα δω σας αυτό θα ακούγεστε. Άρα άμα είστε από το θόρυβο πορκού, λοιπόν, άρα είμαστε στο 93-793, η προσευχή στην Αγία Σοφία. Ήθελα ειδικά αυτοί που έχουν ζήσει ζωντανά να το θυμηθούν, ήθελα αυτοί που δεν το έχουν ζήσει να το ζήσουν τώρα και να φανταστούν τώρα. Είμαστε μέσα στην Αγία Σοφία. Είμαστε μαζί με τους άλλους, μας έχουν δώσει μικρόφωνα για υποτίθεται για την ξενάγηση. Εμείς το πρώτο πράγμα που βρήκαμε την ώρα που ακούμε την ξενάγηση και όλα αυτά που μας έλεγαν εκείνη τη στιγμή, μέσα στην Αγία Σοφία, Πάτερ ημών,
Αν ακόμα και τώρα, μετά από τις συνειδητοποίησες ότι είπαμε το Πάτερ ημών στην Εκκλησία που είναι κατεχόμενη και απαγορευμένη, πότε θα αντιληφθείς ότι έζησες μια υπέρβαση. Ωραία. Να είστε καλά όλοι σας. Πολλά φιλιά σε όλους. Τα λέμε στο επόμενο.